Στο προηγούμενο επεισόδιο, η αποχώρηση της Αφροδίτης επηρέασε κάποιους συγκατοίκους. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο σήμερα που έφυγε η Αφροδίτη και δεν έφυγε κάποιος από αυτούς. Γιατί ναι, το σπίτι έχει χωρίσει σε δύο στρατόπεδα και αυτά που λένε όχι δεν έχει, αυτά είναι μαλακίες γιατί είναι φλόροι και δεν παραδέχονται τίποτα. Ρίξει στη σχέση της Χριστίνας και του Παναγιώτη. Τον έχω τον άλλον 7 εβδομάδες δίπλα μου και κάθε φορά που πάω να του πω κάτι για το καλό του, μου λέει ότι το κάνω για να τον υποτιμήσω. Λες και έχω να κερδίσω κάτι. Η δοκιμασία για τη νέα αρχηγό προκάλεσε εντάσεις. Αν ήσουν ευγενική και μου ζητούσε κάτι, θα στο έδινα. Απόψε. Κλείσε πόρτα, κλείδωσε πόρτα. Σκάτσε! Πού θα πας? Πού θα πας? Σας παρακαλώ! Τα νεύρα σας δεν είναι καλά. Δεν μπορεί ο Γρηγόρης, ρε! Ενοχλείτε! Θα κάνω να μου σπάς για να μου το πεις τα έσα. Μην το κάνει με τρόπο. Έχω άλλες προτεραιότητες, Γρηγόρη, πριν από σένα. Επειδή εσύ με έχεις τον αυτόματο και δεν ξέρω τον λόγο. Έχει γίνει γραφικός, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Πάλι είναι ένα, να το πω, άνανδρο παιχνίδι. Αυτό που πάμε πιο πολύ, Χριστίνα. Το ζούσες. Σαν καθυστερημένος. Μια περούκα. Τι έχω κάνει τώρα. Μην δείχνετε, μην δείχνετε τώρα, βγήκατε έξω. Τι ανάποδα. Ανάποδα. Δηλαδή είναι έτσι. Έτσι ναι. Ρε, δεν μπορώ. Σκάσε. Στην αποθήκη να πιάσει να ζυγίσει. Πες μέσα στην αποθήκη. Στις κλειστές. Υπολογίσεις. Πόσο είναι το ένα κιλό πάνω κάτω, πόσο είναι το μισό κιλό. Χάσε. Τη ζάχαρη και τα αλεύρια. Και μόλις την βλέπω, την βλέπω έτσι. Την βλέπεις εσύ. Πάω στην πόρτα, θέλω να το κάνω κι εγώ και μου λέει όχι, εσύ όχι. Απαγορεύεται να μπει στην αποθήκη. Να το κάνω κι εγώ αυτό λίγο. Όχι, δεν μπορείς να μπεις εδώ μέσα. Ναι, αλλά τώρα αυτό που έκανες. Είναι δικό μου θέμα. Α, οκ, εντάξει, να ξέρω.
Αλλά δεν έγινε και τίποτα. Το είδατε. Μην το είδατε. Τι σήκωσε τη σκόνη πλυντηρίου. Και άρχισε να σηκώσει πράγματα. Τα ταλέβει. Φίλε, να κουνεί ένα κιλό ταλέβει. Τα πακέτα, να δει πόσο είναι το ένα, πόσο είναι το άλλο. Δεν κερδίζει κάτι. Απλά και μόνο και μόνο κίνηση, φίλε. Δηλαδή, μόνο κίνηση, δεν είναι. Σε αρέσει να προκαλεί από το καταλάβει. Όχι, ρε, εσύ. Απλά. Είναι έτσι, σου στείλει. Είναι ύπουλη. Είναι πολύ ύπουλη. Πονηρή, είναι πολύ πονηρή. Πολύ πονηρή. Άμα δεν θα το είχε κάνει αυτό, θα πήγε να τη πω μπράβο τώρα. Αλλά επειδή μόνο και μόνο που το έχει κάνει αυτό και μόλι το είπα. Άρχισε και ηρέμησε λίγο και μη μιλάς. Δηλαδή όταν σου λέει μη μιλάς, τι σημαίνει μη μιλάς. Έτσι μου είπε, σαν τα και τέτοια. Μη μιλάς και ηρέμησε λίγο για... και με ένα τόνο και με ένα τόνο. Αφού ρε φίλε είναι μόρτης. Και λίγο ηρέμησε παρακαλώ γιατί πολύ μιλάς. Εγώ πολύ ηρεμή είμαι, αλλά δεν πρόκειται να μην μιλήσω. Σε παρακαλώ. Δεν πρόκειται να μου κλείσει το στόμα. Αν από την άλλη. Δεν πρόκειται να μου κλείσει το στόμα. Αυτό που έγινε. Μέσα σαν γυναίκα δεν μου βγάζει θηλυκότητα. Είναι καλύτερο. Ναι, εννοείται. Καθώς... Και εγώ. Θέλω να με καταλάβω. Ναι, και εγώ. Και κατάλαβα την πρώτη. Μπράβο, εγώ δεν θέλω. Εγώ, όταν με βλέπεις δεν μιλάω εγώ. Αυτή είναι. Αυτή. Απέδειξε άλλη μια φορά τι είναι. Άστο τώρα, μην τρελαίνω. Το δεν λέω ότι επειδή τώρα, ζήγησε κοίταξε. Τα πράγματα της από την και κέρδισε. Εγώ δεν λέω αυτό. Εντάξει. Μπορεί να ήταν όντως τυχερή και αυτά. Okay, αλλά μόνο και μόνο που έκανε αυτή την κίνηση. Σαν κίνηση είναι άστο, είναι άκυρο. Προς τι το μίσο και όλους παράγουν. Την Τετάρτη θα έχει πολλές εκπλήξεις. Θα έχει καινούρια πρόσωπα. Εμένα πλέον που η εκπομπή μια φορά δεν είναι έκπληξη. Όχι, θα έχει καινούργια πρόσωπα στο Παλέρμο. Σας μιλάει ο Big Brother. Η Σοφία και η Ραΐσα να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας με το κλειδί του Captain's Room. Πάει από σήμερα. Έλα, μωρί. Από σήμερα. Αγνώριζε στο μπάνι. Ναι, ρε, μαλάκα. Όχι. Ναι, ρε, μαλάκα. Δημήτρη, δεν θα το δώσω. Από σήμερα τα λάθη. Δεν έχει σημασία. Θα του πω να το πάρω αύριο. Κάμε, γίνεται. Εντάξει. Ναι, γίνεται. Εντάξει, να κάνει το μπάνι. Εντάξει. Να κάνει το μπάνι. Δεν θα το βρήκα το κλειδί στην πόρτα σου επάνω. Μπήκα για να δω με σένα τι θα κάνω. Είδα μια ζωή. Δεν είναι πάνω κλειδί. Γιατί από τώρα το κλειδί, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν είναι πάνω μου εδώ. Είναι βρεγμένα. Κλειδοκράτορας. Βρήκα το κλειδί, το κάπως. Γεια σου, Big Brother. Γεια σας. Ραΐσα, τι έχεις να πεις για την αρχηγό. Πολύ καλή, θα πάει πάρα πολύ καλά. Εφόσον ήταν μαζί μου στην αποθήκη, το ζήσε, θα το ζήσει πιο πολύ τώρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ για σένα. Αυτά, Big Brother. Σοφία, πώς ήταν ως αρχηγός η Ραΐσα? Η καλύτερη αρχηγός είναι. Ό,τι θέλαμε κάναμε. Και μας άφηνε και δεν κάναμε τίποτα που να την φέρει σε δύσκολη θέση. Και ήταν μια υπέροχη αρχηγός και εύχομαι κάθε φορά να είναι και τυχερή και δυνατή και να παίρνει και άλλες αρχηγίες με το σπαθί της. Ευχαριστώ. Ραΐσα, πώς πέρασες μια εβδομάδα στο Captain's Room? Πέρασα πολύ όμορφα, κοιμήθηκα εκεί μόνη μου, στο διπλό κρεβάτι. Τώρα ευχαριστήθηκα. Εντάξει, τώρα είναι η σειρά της Σοφίας. Η Σοφία έχει κοιμηθεί και άλλες φορές. Δεν πειράζει όμως, τώρα είναι δικό της, όλο δικό της, θα το κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Πρέπει τώρα να παραδώσεις το κλειδί στη Σοφία. Τα-ρα-τα-τα! Λοιπόν, σήκω, αρχηγίνα μου, λοιπόν. Και ξεκινάμε. Βρήκα το κλειδί στο Captain's Room επάνω. Έλα, έλα, έλα. Όπα. Εντάξει, μην πάω να ρωτήσω, θα το πάρει από σήμερα το δωμάτιο? Αύριο. Όποτε θέλετε. Αύριο θα ξέρω. Ναι, να κοιμηθώ και σήμερα. Κάνω και ένα μπανάκι. Ναι, ναι, ναι. Αύριο το πρωί να πλύνουμε και τα σεντόνια. Ναι, 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 αύριο. Okay. Ευχαριστούμε. Βρήκα το παιδί στην πόρτα σου επάνω. Φύγα για να δω. Ελά! Τι γίνεται! Κάτσε με το κλειδί. Τώρα τα μου βάζει το κλειδί. Τώρα τα κλειδί.
Μπαλέτ, όχι ρε μάλλα. Τρελάθηκες ρε μεγάλε. Πάμε με κάλτσες, έχουμε. Έλα. Όχι με παπούτσια. Έλα, έλα. Τι κάνει, κολάν θες. Έχει κολάν. Α, βάλε. Ένα κολάν εδώ, ένα κολάν. Δεν θα σου πει ρε. Ένα κολάν. Κάτσε να έρθει ο Ζακ. Έλα, Ζακ. Δύο, έχει μόνο. Πες μου τι έχει βούστες. Έχει μόνο. Ω! Βρήκαμε, βρήκαμε. Να είμαστε. Όχι, δύρω. Πάει αυτό, ρε μαλάκα. Αυτό είναι το... Το πάμε σωστά για ανάποδα, ρε. Έτσι θέλει. Πάει αυτό, ρε. Έτσι θέλει, έτσι θέλει. Έτσι. Σήκωσε, ρε. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έχει ρε. Εδώ, ρε, πάτε, ρε, για να κάνω έτσι. Έξω. Αλήθεια. Πώς χορεύουμε, μια εικόνα. Ωραία, τι κάνουμε, πώς χορέψουμε. Έτσι, εδώ, και τέτοια. Εδώ, το παίζω. 3, 2, 1, πάμε. Κοίτα, ρε, καλά. Δεν μπορώ. Ό,τι πιο άθλιο νομίζω μπορούσε να υπάρξει ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούσε να υπάρξει κάτι χειρότερο. Μπράβο, Ιατρίτα! Σπαγιάτο! Ακολουθώ εγώ, δεν ξέρω. Α, ναι, ναι, όχι. Και να υποκριθούμε. Αν... Μπράβο! Πρέπει να τους χειροκροτήσουμε τώρα, δεν γίνεται. Μπράβο τα κορίτσια! Μπράβο! Δεν υπάρχουνε. Θεοί, ακαταμάχητοι. Πόσο χρόνο την έχασες τη Μανούλα σου? Πες μου κάτι, πώς ήταν η Μανούλα σου? 23, 24. Ήσουν 24 χρονών. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι ότι πιο δύσκολο που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Είναι το δύσκολο. Για μένα δεν υπάρχει άλλο. Και ήταν έτσι μελαχρινή, για περιγράψέ μου τι. Όταν είσαι νέο παιδί, σε αυτή την ηλικία, δεν τον τέχεσαι. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη μεταθάνατο ζωή. Πιστεύω ότι οι ψυχές των ανθρώπων τα φεύγουν, γίνονται αγγέλοι, καλοί άνθρωποι, και είναι δίπλα στους ανθρώπους τους. Και υπάρχουν στιγμές που τώρα π.χ. που δεν είσαι καλά, θα δεις ότι μετά θα νιώσεις καλύτερα το βραδάκι. Θα τη νιώσεις τη μανούλα σου.
Ραμόνα, ήλπιζες πως θα ξεπερνούσε η μητέρα σου την ασθένειά της? Ναι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα πίστευα ότι θα βρω μια λύση. Έψαχνα πράγματα, έψαχνα στο ίντερνετ, έψαχνα θεραπείες. Δεν το δέχτηκα ποτέ. Και σαν παιδί δεν μπορείς να φανταστείς ότι η μαμά σου απλά θα φύγει. Γιατί είσαι νέο παιδί, θεωρείς ότι είναι δεδομένο να είσαι, να είσαι μαζί. Μπαμπά σου. Τι μπράβο. Μπαμπά σου πού είναι. Κουρέστη. Δεν μιλάμε, ρε παιδί μου. Δεν έχει καμία επαφή ο άνθρωπος. Εσύ γιατί δεν θέλεσαι. Αλλά δεν έχουμε επαφές. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, αγάπη μου. Γιατί είναι έτσι, ήταν μια ζωή. Δεν ήταν έτοιμος. Όχι, ρε παιδί μου. Απλά είχε προβλήματα ή για τα ψυχολογικά του. Δεν είχα ποτέ πατέρα. Κοίτα, η μητέρα μου ήταν μια πολύ ευαίσθητη γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, ήταν και πολύ δυναμική. Τον είχε συγχωρέσει άπειρες φορές. Γιατί, εντάξει, τον αγαπούσε και το έκανε και για μας. Για να είμαστε μαζί. Δεν χρειαζόταν και να πει τίποτα, γιατί εμείς τα βλέπαμε. Με τα μάτια μας. Οπότε... είναι και ένα καλό παράδειγμα. Και για μας, να ξέρουμε... τι να διαλέξουμε στη ζωή μας. Δηλαδή ήταν ένα καλό παράδειγμα εμένα, ο πατέρας μου. Και η σχέση με τη μαμά μου, το τι δεν θέλω, τι δεν θα ήθελα ποτέ να ζήσω στη ζωή μου. Πώς είναι η σχέση σου με τον πατέρα σου σήμερα? Δεν μιλάμε. Ο πατέρας μου από τότε που έφυγε η μαμά, το μόνο που κάνει είναι να... να περιμένει, να του στείλω λεφτά. Αυτά. Πιστεύεις ότι ο πατέρας σου πλήγωνε τη μητέρα σου? Φυσικά. Φυσικά. Άπειρες φορές. Και σε κάποια φάση... δεν είχαμε μιλήσει... Βασικά, μετά που έφυγε η μαμά μου, πρέπει να έχω κόψει επαφή εντελώς για 3-4 χρόνια. Γιατί θεωρούσα ότι είναι ο λόγος που έφυγε. Ότι αυτός τη στεναχώρησε και... αυτός φταίει. Μετά όμως... άλλαξα γνώμη, άρχισα να του μιλάω, να το στηρίξω παρόλα αυτά. Να το βοηθήσω και οικονομικά. Και να ξέρω ότι όσο πάει, πάει. Και ό,τι μπορεί να προσφέρει, δηλαδή τίποτα. Το έχουμε συμφωνήσει με τα αδέρφια μου ότι δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Πρέπει να τον προσέξουμε, οπότε αυτό κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει επαφή καθημερινή, αλλά ούτε εγώ του πατέρα που θα ήθελα να έχω. Π.χ. να μου πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει είμαι εδώ. Οτιδήποτε χρειαστείς είμαι εδώ. Αυτό δεν υπάρχει.
Από ό,τι καταλαβαίνω, ο πατέρας σου επικοινωνεί μαζί σου μόνο όταν χρειάζεται κάτι από εσένα. Ναι. Ναι, κάπου έτσι, έτσι είναι. Δηλαδή, πολλές φορές στέλνω και χρήματα χωρίς να επικοινωνούμε και θέλω να δω αν, εάν θα μου πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει ευχαριστώ. Δεν έχει γίνει αυτό. Για, από τότε που είμαι στην Ελλάδα και από τότε που έχουμε χάσει τη μαμά, μετά από 3-4 χρόνια αρχίσαμε να βάλουμε όλοι λεφτά μαζί και να του στείλουμε ένα ποσό κάθε μήνα. Δεν παίρνει τηλέφωνο να πει ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα, το θεωρεί πολύ εντεντωμένο όλο αυτό. Θεωρεί ότι είμαστε τα παιδιά του και πρέπει να τον προσέξουμε. Οπότε έτσι πάει. Δεν, η κατάσταση δεν ξέρω, είναι ίδια. Δεν αλλάζει. Το πρόβλημα με τον πατέρα σου από πού ξεκινάει? Οφείλεται σε κάποιες εξαρτήσεις? Με όλα, ναι, με όλα. Και με αλκοόλ και με τζόγο, όλα... Όλα, όλα. Όλα είναι στο... Έβλεπες δηλαδή τον πατέρα σου να επιστρέφει στο σπίτι μεθυσμένος? Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Δεν είναι ότι επειδή αρρώστησε η μαμά μου, επειδή είναι αδύνατος χαρακτήρας, γιατί εγώ θεωρώ ότι μόνο οι αδύνατοι άνθρωποι μπορούν να πέφτουν έτσι και να μην έχουν ισορροπία. Δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι μια ζωή έτσι ήτανε. Αλλά η μαμά μου ήταν αυτή που ήταν η κολόνα δίπλα του και βρήκε κάπως ισορροπία. Παρ' όλα αυτά έκανε πολλές φορές αυτό το πράγμα και με το αλκοόλ και με τον τζόγο και να λείπει από το σπίτι. Πολλά. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα και όπως έχει διαμορφωθεί το παιχνίδι, θεωρώ ότι αν όποιος μπαίνει μέσα και ψηφίζει αυτόν γιατί δεν κάνει δουλειές, είναι απλά μια δικαιολογία. Ναι, δεν έχει την άποψη. Εγώ γιατί, φίλε, μπαίνω μέσα, μπαίνω μέσα και λέω ψηφίζω γι' αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό εδώ το είναι μια προσωπικότητα, ένας παίκτης. Ναι. Έχει πολλές μπίλες. Εσύ τώρα τι κάνεις? Βλέπεις όλες τις μπίλες και αν σου αρέσει αυτός ο άνθρωπος, δεν το ψηφίζεις. Αν δεν σ' αρέσει, είναι πολλά πράγματα που... Όχι, απλά, εμένα, πολλά πράγματα. Κάτι μου, εγώ, παιδιά, μου ανέφερες. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω πολλά πράγματα. Ψάχνω από έναν άνθρωπο άδικο, κακό, καλοσύνη. Ακόμα και όταν... Αυτό το έχω εγώ, ρε. Το έχω. Ναι. Έχω. Ακόμα και... Από μια κακία προσπαθώ, ναι, να βρω το καλό. Εγώ πιάνω άτομα, έπιασα άτομα που είδα τι λένε. Ναι. Είδα τι λένε. Ναι. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι τι λένε στην κουζίνα. Κάθομαι εδώ, μιλάω μαζί σου και βλέπω τι λένε στην κουζίνα. Ναι. Έχω τέτοια διέστηση. Από τις κινήσεις και από τον τρόπο που κοιτάνε και το... Πώς κοιτάνε, καταλαβαίνω και την ώρα τι λένε. Εγώ μπορώ να καταλάβω τα πάντα, ρε. Συμπεριφορές. Είμαι σαν να μετά είμαι... το live, γιατί αλλάζουν συμπεριφορές, ναι, μετά εγώ, το live. Εγώ είμαι σαν να είμαι mini Big Brother. Δηλαδή έχω μικρόφωνα και ακούω. Όταν έρχεται αυτό τώρα το άτομο που έχει πει κάποια πράγματα και μου λέει εμένα άλλα, τον αφήνω να μιλήσει και στο τέλος και του λέω, χθες δεν πήγες αυτό να και έλεγες αυτά. Ναι. Τι είναι αυτά που μου λες, λέω. Ναι. Λέω, για να μην ξαναγίνει, λέω αυτό. Σε παρακαλώ, πρόσεχε. Γιατί εμένα αυτός δεν άνθρωπος... κοιμάμαι, λέω. Ακούω τι λέμε. Ναι. Όχι, Δημήτρη, σε παρακαλώ, με παρεξήγησε. Για μένα αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνεις ότι είναι υποκριτής. Άκου λίγο. Του δίνεις μια ευκαιρία. Δεν δίνεις ευκαιρία. Εγώ δίνω μια ευκαιρία. Πόσο μάλλον, φίλε αδερφέ, να λες μέσα εδώ ψέματα. Που ξέρεις ότι έχεις ένα μικρόφωνο και κάμερα. Στην έξω ζωή, εντάξει, ρε, εγώ δεν μπορώ να σου αποδείξω, ναι, ότι εσύ... πριν μια ώρα, ναι, μου πες ότι ήταν το καπέλο μου κόκκινο. Άμα. Είστε σε φάση χαλαρή και είστε ωραίοι, έχετε πολύ δρόμο.
πρέπει να χαλαρώσετε. Ναι, ρε, ναι, να κοιτάξουμε λίγο, να κάνουμε χαβαλέ και να περνάμε εμείς καλά και να βγαίνει αυτό ναι. όμορφα. Όχι, ρε, να σου πω κάτι. Φυσικά, με να συζητάμε. Να σου πω κάτι. Άκου λίγο, σταμάτα, με διακόπτεις και δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Ναι. Και το έχω πιάσει το νόημα. Ναι. Πρέπει να περνάμε καλά καθημερινά ναι. και να συζητάμε κάποια θέματα. Ναι. Όχι μόνο να συζητάμε. Όχι. Έτσι. Ναι, έτσι. Δηλαδή να είναι ένα κομμάτι της μέρας που θα μαζευτούμε και θα πούμε τα φλέγω θέματα και θα τα συζητήσουμε. Μέχρι εκεί. Όταν θα δω όμως κάτι άδικο θα μιλήσω. Εγώ ρε φίλε άτομο. Και εγώ δεν κάτι. Υπάρχουν κάποια άτομα μέσα εδώ. Ένα συγκεκριμένα. Το οποίο προσπαθεί ρε φίλε, νιώθω ότι προσπαθεί να μου την πει. Εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όταν δέχομαι μια δράση, δεν θα αντιδράσω ρε φίλε. Κατάλαβα. Είμαι πολύ ψύχρεμος ρε. Πάρα πολύ ψύχρεμος. Το κατάλαβα. Αν σου κάγανε σένα αυτό, θα μου λενώσανε και το ένιωσα ότι εσύ κάνεις αντίδραση. Αυτό που έκανε στην Άννα Μαρία ήταν αντίδρασή σου. Αντέδρασε. Εγώ δεν αντιδράω. Όχι, θα το κάτσω να το φάω. Ναι, αυτό σου λέω. Εγώ, εγώ θα κάτσω να το φάω. Άγγλου. Ό,τι και να μου πει μέσα εδώ. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Ναι. Εγώ ρε φίλε, προτιμώ φίλε να απομακρυνθώ από άτομα για να σταματήσουν οι προσβολές. Γιατί δεν θέλω να φτάσω σε ένα σημείο να μιλάω με ένα άτομο και να υπάρχει προσβολή. Προσβολή να πηγαίνει έτσι. Κατάλαβα. Κόβω όμορφα και ωραία. Το είδα. Τα τυπικά, αν γίνεται, αν δεν γίνεται τα τυπικά, το κόβεις και τελείως. Και τέλος. Έχουμε προσβάλει ποτέ. Όχι, ποτέ. Το συγκεκριμένο άτομο. Ποτέ. Έχουμε πει κάτι. Όχι. Προς θέμητα, δεν υπάρχει ένα. Ποτέ. Το παιχνίδι είναι καθαρά ένα παιχνίδι ψυχολογίας και διαθέσεων. Όταν η ψυχολογία μας έχει διακυμάνσεις και μπαίνει μέσα ένα συναίσθημα, Big Brother, εγώ το έχω σκεφτεί πως ακόμα κι εγώ αν ήμουν σε μια θέση που μια κοπέλα με έκανε να αισθανθώ κάτι, ίσως κι εγώ ψυχολογικά να είχα πολλές διακυμάνσεις. Και αυτό το παιχνίδι είναι παιχνίδι ψυχολογίας, έτσι. Μπορεί να σε πάει και στ' άκρα. Θα μου κάνω πιτάκι, λες. Εδώ τι έφανε, ρε μαλάκα, πέθανε. Αυτό. Τι έχει, το που κάνει, ρε. Όχι, για έκασα να δεν παλάει, δεν παλάει, εγώ δεν έφαγα γάλα δύο μέρες. Και όταν με λέει σήμερα για τζακούζι, έκανα κάτι οχτάρκια. ναι, όντως. Και είμαι για λιποθυμιό. Και εσύ δεν παίρνεις τίποτα. Και πάω στο δωμάτιο, μαλάκα, και πέφτω μια μπάπ στο κρεβάτι. Και λέω, θα μου πιάσει ένα λιποθυμιό, γελάμε τώρα. Έκανα κάτι τέτοια, ρε. Απ' την πείνα. Ναι, γιατί δεν είχα φάει όλη μέρα. Τι μαλάκα, και δεν τρώζει μαλάκα. Και έφαγα λίγο ένα μπουτάκι με σαλάτα με έφερε. Και κοινόα. Και δεν με έκανε τίποτα, ρε, τίποτα. Γιατί. Γιατί μάλλον ήμουν πολύ, είχα κόψει από τις προηγούμενες μέρες. Πίσω. Πάτω, πάνω. Ναι, και σκόνομαι και κάτι. Λέει, έλα ζακούζι, ρε, μπα. Και εγώ σκόνομαι από εκεί και μέχρι να μπω εδώ έκανα οχτάρια. Για μπαμ. Γέλα. Μετά έφαγα και μπάλα. Φάει, ρε, μαλάκα, μην κάνεις μαλακίες. Εντάξει, μετά μπάλα. Από μόνο θα τρώω τρία μπιάνια και ένα μαρούλι. Έτσι κι αλλιώς εγώ τρώω τίποτα. Έτσι. Χαίρεσαι και μου λες αυτό δηλαδή να με κάνεις τελείως δηλαδή. Ό,τι να είναι μάλλον. Στο πιάνο με κυνηγά και μου λέει πως θα με βαρέσει. Είναι μικρό το όνομά σου, κατάρα
παραμένει πια λέξη. Δεν έπρεπε η μαμά σου να το διαλέξει. Έχω ξεχάσει τι πίνω, τα λογικά μου χαμένα. Κανείς ποτέ δεν θα μάθει πολλά για μένα. Και στο μεθύσιμο επάνω, σκέψεις παράξενες κάνω. Άστρο και μαύρο τα βλέπω, τίποτα για μένα. Αντί μου ρε κρεμάνε πατελόνι εδώ πέρα. Εδώ ρε βλέπω και μάτω πατελόνι, ρε πετσέτε. Πού τα είχαμε κρεμάσει. Τι αυτά εδώ πέρα. Δημήτρη, αν έχει σορτσάκι εδώ κρεμασμένο. Έχω αυτά τα καλό δύο. Θα είναι. Αυτά τα δύο δικά μου, αυτά τα δύο είναι του Γρηγόρη. Εμένα εδώ είναι η πετσέτα μου. Εδώ ήταν δίπλα ένα σορτσάκι. Μου ήρθε η πετσέτα. Δεν το θεωρώ σωστό. Συμφωνώ, αυτά εκεί τα δύο είναι καλό, δικά. Βέβαια η τελευταία. Γιατί φτάει. Δεν έχει να κάνει. Τα βάζω με πάντα υπόλοιπα. Εδώ και τα δύο. Ναι. Αυτά τα δύο νομίζω είναι του Γρηγόρη. Θεωρώ ότι εκεί είναι καλές θέσεις να πει για το ζαχάρι του φίλου σου να βάζει. Α, μήπως ήταν. Οκ, okay, θα του. Θα ρωτήσουμε. Αυτό είναι προσώπου μου. Θα ρωτήσουμε ποια είναι για να μην ακουμπάνε την πετσέτα. Όχι, θέλω. Καλό θα είναι. Τελευταία είναι καλό να τα βάζεις όπως το βάζεις εσύ. Όχι, να μην ακουμπάνε την πετσέτα γιατί έχεις δίκιο, να είναι θυγινό. Εν μεταξύ, το έχεις παρατηρήσει ότι όσο περνάει ο καιρός και 9 η ώρα μα κοιμηθείς το βράδυ, κανείς δεν ξυπνάει το πρωί με τη μουσική και αυτά, έτσι. Όλοι πτώματα. Επικράτη, ψυχολογικό μπέτομα, ρε. Δεν σηκώνεται κανείς. Από εδώ πέρα είμαστε τέσσερις. Είμαι εγώ, είναι η Μαρία, είσαι εσύ, είναι η Ραμόνα, μετά είναι ο αδελφός σου και τελευταίος είναι αυτός. Καταλάβες. Αναλογικά αυτοί οι έξι δεν μπορούν να φύγουν. Αναλογικά δεν μπορεί να το πάρει. Και τώρα μιλάμε από εκεί. Είναι η Χριστίνα και η Ραΐσα που είναι αδιάφορες, δεν ξέρουμε που βαδίζουν και που πατάνε. Είναι ο Γλυγόρης με τον Ζακ που είναι αδιάφοροι, δεν ξέρουμε που πατάνε. Και πάμε στο σκληρό πυρήνα που είναι ο Κεχαγιάς. Εντάξει, έχουν πει τετράδα. Θέμης. Θέμης. Σοφία. Ποιος άλλος αυτή. Και η Χριστίνα μέσα σε αυτούς. Στους οποίους εσύ τη λες αδιάφορο, εγώ τη λέω αδιάφορο. Ναι. Όταν μπαίνει στη δικασία να επηρεάζει και να σε κάνει να δεις τα πράγματα όπως θέλει αυτή. Καλά τώρα, εντάξει, Χριστίνα, φίλε, λέει λόγια πολλά τώρα. Εδώ ήμουν με κόντεψε και πήγαινα, εντάξει, άστο. Δεν θέλω να μιλάω. Λέει λόγια πολλά. Έχει άλλη αντίληψη από κάποιους άλλους μέσα εδώ και επηρεάζει. Ξέρεις ποιους επηρεάζει, να σου πω κάτι. Εμένα. Ξένα όχι. Και τον Μπέτζη μας επηρεάζει. Όχι. Γιατί εγώ την απομακρύνω με τον τρόπο μου. Ναι. Επηρεάζει τον αδελφό σου. Ναι. Που την κολλάει. Προσπαθούσε να τον επηρεάσει. Δεν τον επηρεάζει. Ναι, που την κολλάει. Ξέρεις τι του έλεγε. Και καταλαβαίνω και βλέπω τώρα ότι ο αδελφό σου είναι σαν τις μέλησες που λέει. Γιατί δεν με μιλάει. Μα εδώ πέρα αγόρι μου. Ή θα ζήσει εσύ, ή θα ζήσει, λέω τώρα, ή θα ζήσει αυτή. Του λέει δεν τα βλέπει σωστά τα πράγματα και θα ξεφτυλιστεί. Και του λέει η Ντίντι δεν φεύγει με τίποτα, είναι πεντάδα. Ποιος κερδίζει όμως εδώ τώρα, ο αδελφός. Ο αδελφός μου. Μπράβο. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Αυτή τώρα Χριστίνα δεν μιλάει στον Παναγιώτη, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί αν ο Παναγιώτης κάνει ένα έτσι, στα έλεγα, ξέρεις θα κάνει Χριστίνα. Δεν ξέρει τι να πει. Μπράβο. Γι' αυτό είναι ένας λόγος που έχει κρατήσει απόσταση, θεωρώ, Χριστίνα. Ο Παναγιώτης, αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης, όταν τον καλέσει μέσα. Να φέρει την κουβέντα εδώ πέρα και να πει εγώ έτσι. Και αυτοί λέγανε έτσι. Και, δηλαδή η αποκάλυψη γίνεται εκεί πέρα. Η Χριστίνα ήρθε εδώ με ένα σκοπό να παίξει στρατηγικά. Το έχει πει κιόλας. Και να παίξει πώς στρατηγικά, να σου πω. Να σου εξηγήσω εγώ τον τρόπο. Εγώ και αυτός δεν την ψηφίζουμε. Εγώ αυτός και η Ράνια δεν την ψηφίζαμε, έτσι. Ναι. Αφού δεν την ψηφίζουμε, εμείς, τι πρέπει να κάνει αυτή, να μεταπηδήσει εκεί. Μπράβο. Μεταπήδησε εκεί και δεν μας, εμένα δεν με λέει καλημέρα. Έλα, υγεία. Αυτό ήταν σχεδιάκι. Άρα αυτό είναι σχέδιο. Εγώ το είπα, υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα κρατήσει μέχρι το αυτή εβδομάδα ή μέχρι την άλλη. Εγώ δεν το βλέπω να κρατάει πολύ. Εγώ το έχω καταλάβει το έργο τη. Ξέρω πώς παίζει. Μπράβο. Είναι από εκεί, πλειοψηφία. Έχει τον αδερφό μου. Μπράβο. Για να τον τραβάει εκεί. Νομίζω ότι παίρνει και εμένα μαζί μπάλα. Αφού δεν τον ψηφίζει. Άκουσε, θα σου πω κάτι. Αφού δεν την ψηφίζουν από εκεί, δεν την ψηφίζουν. Δεν πει ποτέ. Το πράγμα γυρίσει όμως τώρα. Γυρίσει. Και θα σου πω αναλογικά. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι. Άντε, βγαίνει. Με τη Ραμόνα, το έχει παρατηρήσει. Ότι δεν έχει καμία απόσταση. Μπορεί να μιλάει περισσότερο από ό,τι μιλάει εσένα. Θα βλέπει έναν άνθρωπο την πορεία του έτσι. Η Ραμόνα πάει έτσι και αυτή πάει έτσι. Δεν, ναι, είναι καλή. Βλέπει ότι εγώ τη δίνω απάντηση, τη συμπαθώ απεριόριστα. Είναι full straight όμως. Full, full. Ναι. Δεν στάζει. Αυτό μου αρέσει. Με αυτήν δεν μπορεί να πα να φας έξω σε μια ταβέρνα. Γιατί με το που θα ξεκινήσει, μπορεί στο δρόμο, στο μισά να βγει και να πλακωθεί. Σε λέω πράγματα να μπει λίγο πιο βαθιά. Ναι, εντάξει, έτσι. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Βλέπεις η Ραμόνα ότι έχει μια ευθεία, έτσι. Μια ερεμία.
από την εγώ δεν. Όχι ότι ήρθε κοντά μου τώρα, δεν με απασχολεί εμένα. Εγώ από την αρχή του, εγώ από την αρχή του το είχα πει. Έτσι. Ήταν έτσι, εκεί. Ούτε έτσι, έτσι. Έτσι ανωδικά. Διεκδικεί, λέει, τσαμπούκι. Μην πει αυτό. Έτσι. Το έχω πει κι εγώ. Έχω πει ότι μου αρέσει που είναι σταθερή. Μπράβο, σταθερή. Αυτό με τη Χριστίνα, τι θα κάνει. Με το που θα βγει ο σημάδι, έτσι θα πέσει. Σε σχέση με τον αδερφό μου, τα λέω τα πράγματα πιο όμα. Να σου πω. Η σκέψη εγώ. Δική σου. Τώρα, άσε, δεν θέλω να με μιλάς τώρα εσύ. Ξέρω, η σκέψη δική σου. Αυτό το είχαμε και σε δύο δίδυμα στο χωριό μου, ρε φίλε. Είναι πιο όρημη αγόρι. Ναι, δεν έχω να ξεχωρίσω μέσα και τον πάνε. Αλλά η δική σου η σκέψη. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Σου μιλώ, αλλά. Σε συμπαθώ πιο πολύ. Έτσι, θέλω να είμαι ειλικρινή. Μου το έχει πει, δεν είναι. Ναι, έτσι. Η σκέψη δική σου είναι πιο όρημη, ρε φίλε. Ναι. Ξέρεις τι θέλω από σένα. Να σκέφτεσαι περισσότερο και να μιλάς λιγότερο. Ναι. Κάνε το αυτό και στη ζωή σου. Να σκέφτεσαι, δηλαδή να σκέφτεσαι. Εδώ είναι ένα παιχνίδι χαρακτήρων. Ναι. Που όλοι οι χαρακτήρες ξεδιπλώνονται. Και όλοι φαίνονται. Και του λέω του Big Brother χθες. Πώς γίνεται την πρώτη να πήρα 9 και τώρα η 10 και τώρα να μην πήρα ούτε ένα. Άλλαξα τίποτα. Τίποτα. Εκείνος που ήμουν την πρώτη μέρα είμαι και την 50η. Έτσι. Άρα. Αλλάξανε αυτοί. Άρα δεν αφήσανε. Εγώ τους έδωσα την μπάλα να παίξουν. Τους έβαλα στο κύριο. Λέω παίξτε. Ένα ποδοσφαιρίζει δεν το λες. Μπάλε. Έλα ρε. Μπες. Πού δεν θα παίξεις δεν παίξεις. Παίξε. Τι να δω τι θα κάνεις. Ναι. Πες μου λίγο ότι έχεις δει στο YouTube το Master of Puppets από το Seattle. Σας μιλάει Big Brother. Η Σοφία. Να περάσεις στο δωμάτιο της κοινωνίας. Αχ, η Σοφία. Η Σοφία. Η Σοφία έτσι όπως είναι, χαλί μαύρο για άλλη μία φορά. Είναι μία άσχημη Σοφία. Γεια σου, Big Brother. Καλημέρα στη νέα αρχηγό. Αχ, ευχαριστώ. Καλημέρα. Πώς κοιμήθηκες? Ανήσυχο ύπνο, αλλά είμαι πολύ καλύτερα σήμερα. Χρειαζόμουν λίγη ξεκούραση. Είναι τα βάρη της ευθύνης που σε κουράζουν? Είναι τα βάρη... τα βάρη από τα ψώνια που έκανα. Σκέφτηκες καθόλου ποιοι θα είναι οι αποθηκάροι? Ναι, αποθηκάριος θα είναι ο Δημήτρης μαζί με τη Χριστίνα στα πλυντήρια. Και ποιον ή ποια θα φιλοξενήσεις στο Captain's Room? Το Δημήτρη. Για ποιο λόγο επέλεξες το Δημήτρη και τη Χριστίνα για αποθηκάριους? Ο Δημήτρης έχει να... Ήτανε... Ναι, πριν 2 εβδομάδες ήταν ο Δημήτρης και η Χριστίνα έχει πάρα πολύ καιρό να μπει πάλι στην αποθήκη. Γι' αυτό διάλεξα τη Χριστίνα. Ένα κορίτσι θα βάζα έτσι κι αλλιώς. Τώρα ήταν η Ραΐσα ή η Χριστίνα. Αφού η Ραΐσα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην αποθήκη, έβαλα τη Χριστίνα που έχει να κάνει πολλές μέρες. Πολλές εβδομάδες αποθήκη. Βγαίνοντας λοιπόν, θα ήθελα να τους ανακοινώσεις τις αποφάσεις σου. Καλή επιτυχία, αρχηγέ. Ευχαριστώ πολύ. Για μαζευτείτε. Ελάτε. Άρα Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω μετά. Μετά από το παιχνίδι. Το παντοπολείο. Το παντοπολείο με τα ψώνια. Κέρδισα εγώ. Στην αποθήκη θα βάλω Χριστίνα Δημήτρη, Captain's Room Δημήτρης, έτσι κι αλλιώς. Εγώ ούτε αρχηγός είμαι, ούτε στρατηγός είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Ο καθένας κάνει εδώ μέσα ό,τι θέλει. Συνεχίστε. Δεν έχω να πω εγώ κάτι σαν Σοφία. Ομαδικότητα, δεν είμαστε ομαδικοί, είμαστε συγκάτοικοι όλοι στην τρέλα. Ο καθένας δική του ευθύνη ό,τι κάνει, μαγειρεύεται, κάνετε όπως κάνουμε κανονικά. Okay. Αυτό. Τίποτα τέλειο. Άλλο από μένα. Τέλειο. Πολύ. Αυτά. Ναι, ναι. Ο καθένας ό,τι γουστάρει.
Για να μην κάνουμε τίποτα. Ο καθένας ό,τι γουστάρει και ό,τι, ό,τι, ό,τι νιώθει ο καθένας, αυτό θα κάνει. Άμα εσύ δεν θες να σηκώσεις το ποτήρι σου και το λες στον αδερφό σου, πες Χριστάρα, σήκωσέ το, Παναγιώτη, σήκωσέ το. Εσύ Χριστάς πες τη Ραμόνα, η κυρία Ραμόνα ξέρεις το πεις. Α, ναι, άνα μπράβο. Είσαι εμείς οι δύο. Δεν αλλάζει κάτι. Εσύ το πεις, ναι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει εδώ μέσα. Οι κάμερες υπάρχουν. Καταγράφονται όλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ήρεμοι να είμαστε. Good luck. Έλα, να είμαστε καλά. Πάτε μου, έτσι. Άντε, αρχίζουμε. Άντε, καλή επιτυχία. Μούσια. Κοιτάξτε να δείτε. Ο άνθρωπος που θα καταλάβει, ο άνθρωπος για να καταλάβει μάλλον τη Σοφία θα πρέπει να είναι πολύ ευφύης. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση από την πρώτη μέρα που ήρθε αυτή η κοπέλα εδώ να μην έχει δείξει δείγματα χαρακτήρα ότι είναι αρχηγός, στρατηγός, θέλει να δίνει αυτή τις εντολές. Θεωρώ ότι ήταν ένας ψεύτικος λόγος. Μόνο και μόνο επειδή την έχω κατηγορήσει μπροστά της, ότι θεωρώ ότι συμπεριφέρεται ως ένας δικτάκτορας και έχει τους στρατηγούς, τους υπό. Γι' αυτό είπε ότι εγώ δεν είμαι ούτε στρατηγός, ούτε αρχηγός, τίποτα. Βλακίες, κουραφέξαλα που τα λέμε. Αντεγιά, κορίτσι μου. Έχει έναν πονηρό βασικά τρόπο η Σοφία που του πείθει και είπε σε όλους ότι κοίταξε να δείτε, είδατε τη large που είμαι. Δεν δίνω διαταγές, δεν δίνω εντολές. Εγώ cool, ωραία, όλα καλά, θα πάνε. Και υπόγεια πάντα διοργανώνει και οργανώνει αυτά που θα κάνει. Πάντα. Ό,τι και να κάνει τώρα η Σοφία, νομίζω ότι έχει δείξει, έχει δείξει. Και μόνο με τον τρόπο που μίλησε χτες, έλα μη μιλάς εσύ και shut the f*** up και τέτοια, που θα μπορούσα να την πετάξω στην πισίνα τόσο απλά, αλλά δεν το κάνω, δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Τι να μου πει τώρα σαν αρχηγίνα. Αρχηγός είσαι και σαν άτομο και στην έξω ζωή και είσαι και εδώ και σαν χαρακτήρες, δηλαδή άμα δεν το έχεις, δεν το έχεις. Μόνο στην ομαδίτσα την διαταγές. Ω, Γρηγόρη, τι είπες, Γρηγόρη, μη μιλάς. Μόνο εκεί δίνει, γιατί εκεί την παίρνει. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή είναι στρατηγική, τέλος, φουλ είναι στρατηγική. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Αφήσα αυτό το μικρόφωνο εδώ πάνω, μπορώ, δικό σου το κόκκινο. Ναι, άφησε το. Τι είπε, θα το πιένω, είναι, ξέρεις. Θέλω να βάλω τη δικιά μου, γιατί. Καταλάβεις, για να μην το κάνω, μην κάνω, πρέπει να μην κάνω δυσκολίες. Να δει τώρα σε βλέπει η γυναίκα μου και λέει, πού τον βρήκε αυτόν. Γι' αυτό Παναγιώτη σας φέρανε. Μάλλον, ναι. Ναι, λες. Επειδή ξεμοχωρεύουμε. Να βάλουμε και δύο κουρ. Τα έχουν δείξει τα κουρέματα, ειδικά τα πρώτα, το δικό μου σίγουρα. Ο Λονόν εδώ. Ξέρω εγώ πάνω, γιατί τους κουρεύει. Ξέρω ότι γιατί θα λένε οι άλλοι, κάποιος μπαίνει μέσα και τους κουρεύει. Και σαν κάτι που σου φορέσει κάποιες φορές είναι το ταλέντο κιόλας, κάπως έτσι. Το έχω λίγο παραπάνω. Πιστεύεις ότι το έχω. Αυτό είναι Big Brother. Καλά μιλάμε, θα γελάσεις το πρόταλο κάτι. Δείτε το κάνω καλά. Τι νομίζεις δηλαδή, δεν βλέπεις πόσο ωραίο το κάνω. Λοιπόν, πάρε τις χοντρές τις πέτρες. Αυτές εκεί, τις άκρες. Τις χοντρές τις μεγάλες. Από εδώ, από εδώ. Θα το κάνουμε κόντρα έτσι για να γράψει από το κέντρο. Ναι, θα προς τα εκεί για να νομίζω γράψει. Πρέπει να πάρουμε από εδώ, εδώ. Αυτές. Άρα πάρουμε αυτές. Όχι, ναι. Βασικά ξέρεις τι, από αυτή την πλευρά που είναι μπόλικες, μην χαλάσουμε ναι. Την ευθεία, γιατί εδώ έχει μία στρώση, εδώ έχει παραπάνω. Ναι. Χριστίνα, θα γεμίσουμε πέτρες. Και? Θα πρέπει να τις βγάλουμε μετά όλες. Έχεις βάλει καμία μέχρι τώρα για να βγάλει?
Θα πάω, τις βάζω. Και θα τις βγάλεις όλες. Τι σε πειράζει. Άμα κάτσε τις βγάλεις όλες, βγάλτες. Τα χαλίκια. Δεν τα πάρω. Θα τα βγάλει, αφού λέει θα τα βγάλει, θα τα βγάλει. Τέλειο. Mm-hmm. Τέλειο, ρε. Δίδι, να είμαι αυτό εδώ πέρα. Μας λείπεις πάρα πολύ, σε έχουμε στην καρδιά μας. We love you. Σ' αγαπάμε και ελπίζουμε να σε δούμε. Έχει πολύ ισχυά στο σπίτι. Αλλά μπορούμε και να χωράμε όλοι. Χωράμε τώρα που έφυγες. Ναι, χωράμε όντως. Χωράμε όντως καλύτερα. Όπου θα έρθει η σειρά σας, πού τη ησυχία έχει στο σπίτι. Μέχρι με τον τρόπο που κάθονται. Φαίνεται η ομάδα, είναι οι τέσσερις εκεί, οι δύο μόνοι τους και οι δέσσερις από εκεί. Να κάνουμε ένα ουίου όλοι μαζί, με το τρία. Ουίου! Να τρυπούσε το κεφάλι αυτό, τα κεφαλικά μου, κοίτα. Ουίου! Ιουάουα! Τιουάουα! Πώς είσαι το σπίτι, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, δηλαδή, άμα το ζούσαμε την αρχή, ίσως να είμαστε και στη μοναστήρι τώρα, να μην μαλώναμε ποτέ. Όλα ήταν όμορφα. Πού που χωρίζει τη φωνή, πρωί-πρωί την άκουγε τη φωνή και ήθελα να πάω να πέσω στην πισίνα να κάνω... Μα γι' αυτό έτρεχα με φούντα νεύρα και πρέπει να τρέξω. Να, δεν θα τρέξω, κάθω εδώ όλη μέρα. Δεν τρώω τίποτα τώρα. Όλη μέρα, μα, καίου, πω. Πού είσαι, Doors. Doors, εδώ είμαι. Τι σκέφτεσαι. Τίποτα, είμαι έτσι κάπως περίεργα από χθες και δεν έχω ρίξει πολλά. Εντάξει, χαλαρά. Αν βάζει ένα δίσκο θα μπω μέσα, αλλιώς ό,τι μου να μου βάλει δεν μπαίνω. Δεν έχω ρίξει. Πάω να χορέψω με τις τσιφτετέλη, τώρα με τυραίσανε τίποτα. Τι δεν έχεις ρίξει, χορό. Έχω ρίξει, αλλά ανάλογα. Δεν με βάλει λίγα, μου βάζει δίσκο ή κάτι έτσι χορευτικό με εσένα Παναγιώτη, Βέντζα ή όχι Άννα Μαρία. Να χορέψω ρε φίλε με τα άτομα εδώ, από εδώ που γουστάρω. Δεν μπορώ να πάω να χορέψω τώρα. Δεν θέλω, γιατί ούτε έξω. Όταν βγαίνω έξω, βγαίνω με άτομα που δεν γουστάρω. Και χορεύω, όχι. Δεν το κάνω. Με ποιους έβαλε χθες. Με Ραΐσα. Μα, μαζί χορέψω. Εντάξει, και με δήμαρχο, όλο και δήμαρχο δεν είναι που θέλω. Με βάζει με Ραΐσα και με βάζει τσιφτετέλη. Κολλάει. Δεν κολλάει. Παιδιά, έχει ρούχα μέσα για λάτιν και τέτοια. Δεν κάναμε στα λάτιν, αφού χορέψαμε. Εσύ χόρευες αυτά τα λάτιν. Χθες ήταν ελληνικά, ρε. Ναι, όμως ήταν λάτιν. Ναι, τέλος πάντων. Λάτιν, οριεντάλ. Χιπ-χοπ δεν έχει, παιδιά, δυστυχώς. Μεξικό το είπαμε. Όχι. Μόναχο. Μοντεβιδέο. Μοντε Κάρλο. Μπάντεν, μπάντεν. Μονακό. Μπάντεν, μπάντεν. Μαλδίβες. Μαλδίβες. Μαλδίβες, όχι Μαλδίβες. Νάτο. Έλα. Έγινε. Βάλε. Μεγάλε, δώσε λίγο χρόνο. Στη να πάρε τα δικά μου. Τα γυαλάκια. Are you new? Gonna give you my life. Wanna give you my life. Jack. Έλα. Σου βάλω λίγο κραγιόν μαύρο. Όχι. Αν πω εγώ... Γιατί ρε. Έτοιμος. Περίμενε. Ως ρομπότα. Unicule. Σου βάλω κραγιόν. Τι κάνω. Έλα το δένει. Το κοντώσω. Έχει νύχη. Σοφία, λες σε βάλω κραγιόν. Βγάλε αυτό που δεν είναι. Μια χαρά. Τι θα μου βάλεις, αυτό είναι όζα. Θες να το κάνω και τη ζώνη, να το δέσω να φαίνεται ωραία. Αυτό βγαίνει μετά. Ναι, βρε. Ω, Παναγία μου. Έτοιμος. Έλα, Μίτσο. Έλα. Πώς το κάνω. Έτοιμος. Κουκλάκι μου εσύ, κουκλάκι μου εσύ. Πρέπει να πάρουμε το κοντάρι αυτό, τη σκούπαζα. Άγιες. Κουκλαμένη η δευτόρια. Πρόσεξε να μην σου φύγει να τα ακούνε.
Φέρε άλλο ένα θέλω. Ζακ, δεν υπάρχει αγόρι μου, δεν υπάρχει. Τώρα, ήρθε η ώρα. Έτσι που λέω, βάλαμε λίγο κρέμα. Δεν μ' άφανε, δεν τα μανιά. Είναι έτσι ροκ. Δεν προλαβαίνει. Άντε, παιδιά! Μέταλ. Θα πει να βάλει ένα μεταλάκι καλό. Λοιπόν, σε αυτή την κάμερα έχουμε. Κάτσε λίγο να φτιάξουμε το σχέδιο. Έτοιμοι! Και πρέπει κάπου να κάθομαι κιόλας. Ρε, παιδιά. See everybody. Έλα, κάνεις εσύ τον μπάσο. Τραγούδα, Δημήτρη. Some of them want to get used by you. Ωραία το έκανα. Πάμε! Some of them want to be on you. Έλα! Φαν! Ήθελε κι άλλο ένταση. Να το πείτε. Βράδυ, Χριστίνα. Τώρα πρέπει να τα πετάξεις. Τώρα πρέπει να τα πετάξεις όλα. Βάλ' τα! Μπράβο, έλα! Ναι, δώστε το κεφάλι σας, πρόσεχε! Όχι, γαμώ το. Εκεί χτύπησα κι εγώ. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, παιδάκια, μπράβο! Δρέλα! Χαοτική! Μαλάκες, είστε ηλίθιοι. Εσύ δεν πας καλά καθόλου. Ποιο είναι? Εσύ! Έτοιμη! Θα βγω αυτά. Το ψαλιδάκι της Χριστίνας, σε παρακαλώ! Κάτσε, ηλίθιοι! Έλα σε! Πάρ' τις αντράψεις! Γυναίκα! Πάει! Παναγιά μου! Γεια σου, Ραΐσα! Γεια σου, Big Brother! Λοιπόν, θέλω μια χάρη από σένα, αν μπορείς να το κάνεις. Θα ήθελα να χορέψω, αν γίνεται, μόνη μου, ένα οριεντάλ χορό, κάνα αράβικο, κάτι έτσι που να το νιώσω πολύ. Το σημειώνω. Ωραία. Κάνα αράβικο, αυτό το λα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το παίξετε, και έχει και πάρα πολλά αράβικα ωραία έτσι οριεντάλ. Ναι, θα μπω μόνη μου. Δεν ξέρω αν έχει κάτι, καμία φούστα έτσι με κρόσια, κάτι μέσα να βάλω. Θα βάλω και ένα δικό μου από πάνω. Τα πάντα έχει. Εντάξει, ευχαριστώ. Ο Χρήστος πήγε ήμουν. Πιο ωραία έτσι, έτσι λίγο δροσιά. Για σένα δουλεύω. Γιατί είναι η δρόση μου? Όχι, εσύ δεν είσαι ζεστένας. Όπου του είπε η Χριστίνα, ότι κάτι άκουσε, δηλαδή ότι του λέει θα σε ψηφίζω, του λέει του Γρηγόρη. Κάπως είπε, δεν θα σε ψηφίζω. Ότι είπε για τον Γρηγόρη ότι θα τον ψηφίζω, γιατί τα έχει χαλά με όλο σπίτι. Δες και ξέρω, δεν έχει χαλά με όλο σπίτι. Ναι. Εμένα σήμερα μπαίνει στο δωμάτι μου, λέει καλημέρα, Ραμόνα. Δεν μου έχει ποτέ στη ζωή της καλημέρα. Λέει καλημέρα, Ραμόνα. Έχω νοήτσι και όλο λίξε, καλημέρα.
Ο γιος μου. Έχω καταλάβει τη στρατηγική της. Και τώρα η στρατηγική της που έγινε αυτό που έγινε με την Τίτη χάλασε. Τα είχε δει διαφορετικά τα πράγματα. Να πηγαίνει τώρα να λες τον Παναγιώτη, γιατί δεν τα βλέπει σωστά τα πράγματα. Του είχε πει ο Παναγιώτης. Έχω καταλάβει κάποια πράγματα. Την Τίτη μου έχουν πειράξει. Και του λέει τι αυτή. Τι εννοεί. Και του λέει ο Παναγιώτης δεν θέλω να σου πω. Και του λέει την Τίτη αποκλείεται να φύγει, γιατί την είναι πεντάδα. Και τώρα που φύγει την Τίτη, έχει πάθει σοκ. Λέει τι γίνεται. Άρα βλέπω εγώ. Έχει, δηλαδή βγήκε σωστός ο Παναγιώτης και γι' αυτό δεν το μιλάει. Εγώ ξέρω γιατί το μιλάει ο Παναγιώτη. Έλα τώρα να σου πω κάτι. Καρφώθηκε μόνη της με αυτό που έχει κάνει στον Παναγιώτη στο live όταν σου έδειξε να ψηφίζει τον Καέα. Και μετά λέει, εγώ σου είπα να ποιον να ψηφίζεις, εγώ σου έδειξα ποιον να ψηφίζεις. Δηλαδή, έχεις κάνει. Άκυρο, λες και σε ρώτησε. Δεν σε ρώτησε ποτέ κανείς τι έχεις ψηφίσει και δεν επιτρέπεται κιόλας. Σε να κοιτάω εγώ τώρα σένα, το μιλάς. Και εγώ ψηφίζω το λες και σε ρώτησε εγώ τι ψηφίζεις. Τι ρώτησες, ναι. Εγώ με την Χριστίνα. Ήταν σπάνιες περιπτώσεις που ήμασταν κοντά λόγω του Παναγιώτη. Όταν πήγαινε και ήταν ο Παναγιώτης εκεί. Μπορεί να καθόμουν 10 λεπτά. Μέσα 10 λεπτά κατάλαβα ότι προσπαθούσε να επηρεάσει. Έλεγε του Παναγιώτη πρέπει να με ακούσουμε μεγαλύτερη. Είχε πει στον Παναγιώτη που του λέει μια φορά, του λέει τα βλέπεις λάθος και θα ξεφτυλιστείς και θα τέτοια. Αυτά δεν τα λες, γιατί τον επηρεάζεις. Να, ποιος ξεφτύλιζε. Γιατί να με επηρεάζεις. Άμα θέλω να ξεφτυλιστώ, ξεφτυλιστώ. Και θα κάνεις το παιχνίδι σου, ναι. Γιατί δεν με επηρεάζεις. Ναι. Και σε φάση εκείνη τη στιγμή με αυτή τη λέξη σου λέει και σκέφτεσαι, λες, ρε μήπως τα έχω δει λάθος. Ο Παναγιώτης τα έβλεπε, δεν είπε ότι μετά την ψηφοφορία θα καταλάβει. Ναι, δεν επηρεάστηκε. Τώρα κατάλαβε ή ακόμα νιώθει, ενώ ξέρω. Όχι. Μετά που δεν επηρεάστηκε. Απλά του μπαίνουν σκέψεις. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να κάνω παρέα με τέτοια άτομα, γιατί προσπαθούν να επηρεάσουν. Προσπαθούν να σε κάνουν να δεις το παιχνίδι που θέλουν να δει. Θέλω και να σου πω κάτι, ήταν πολύ άσχημο αυτό που έκανε ότι άειρα μου να μπήκε διάμεσα στην δύο αδέρφια. Κάτσε, ναι, φίλε, ο αδερφό ήταν συνέχεια από εκεί. Και εγώ δεν μιλάγαμε καν με τον αδερφό σου. Ένα γεια-γεια και τίποτα. Ναι, τίποτα, ναι. Τώρα ήρθε κοντά μα, ναι, ο αδερφό. Ναι. Άρα τι να πάω, να πάω από το πώ τον αδερφό που ήταν στην ομάδα εκεί που πήγαμε την ομάδα. Έτσι προσπαθούν να σε βγάλουν κακιά εσένα. Ότι εσύ πήρα, ότι έχει μπει, ότι μπήκε ανάμεσα σε δύο αδέρφια και τέτοια. Μα αλλά τι είναι, παπαριέ, δεν είναι τεκμηριωμένο όμω οι απαντήσει. Τι έγινε, λέτε. Αυτό που έγινε μόλι με την Χριστίνα που είπε και καλά ότι, μπήκε ένα, ότι η Ραμόνα μπήκε ανάμεσα σε δύο αδέρφια. Ασυναρτησίε, δεν έχουν καν. Όχι, απλά ξέρει τι είναι, Παναγιώτη, και εσύ μπορούσε να τη πει το εξή. Ρε φίλε, πού ήμουν εγώ πριν δύο εβδομάδε. Μαζί σου δεν ήμουνα, με τη Σοφία δεν ήμουνα, με Μίτσο δεν ήμουνα. Τι έπρεπε να έρθει η Ραμόνα να έρθει να μου το πει σε μένα. Δεν είναι, εμένα δεν μίλαγε καθόλου. Ότι καλά, δηλαδή, μπες λίγο και στη θέση μου λίγο. Εγώ. Ναι. Το είπα. Μπες λίγο και στη θέση μου. Δεν μιλάγαμε εμείς, Παναγιώτη. Λέγαμε ένα γεια. Να σου πω κάτι, γιατί τόσο συζητάτε. Τυχαίο το φέρω το θέμα. Γιατί σήμερα το πρωί μου λέει καλημέρα, Ραμόνα. Ποιος? Πρώτη φορά στη ζωή της. Από πού και σου. Κάθε μετάδε και μετά μου λέει καλημέρα. Εσύ δεν έλεγε ότι θες να τη μιλήσει αυτό. Όχι, ρε, θα την πιάσω να τη μιλήσω. Αυτό. Θα την πιάσω να τη μιλήσω, να τη πω ρε φίλε, εντάξει. Δεν ταιριάζουμε, ναι, οκ. Okay. Αλλά τώρα μην μιλάμε στο σπίτι, να μιλάμε ένα καλημέρα, δε, να μην με κοιτάς στα μάτια, να βρανάς, λες και είμαστε ξένοι, είναι βλαχία. Αλλά βλέπω ρε φίλε, κατά αντιδράσει. Τι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή. Βλέπω λίγο ότι τα μότρα της να με ξυνίζει και έτσι. Να σου να εσύ, η Ραμόνα, η Άννα Μαρία και ο Θέμης. Εκεί είναι το ζόρι. Εκεί θα ζω να εσύ, εκείνη εκείνη ζόρι, γιατί με ένα κλικ πιο κοντά μαζί σου, θα τα στεναχωρεί. Γενικά θα ζωρίσει τώρα. Γι' αυτό σου λέω: οι διπλές πολιτικές. Τώρα να είσαι. Πολιτικές αυτές δεν περνάνε. Στο βέντο και μην δάσκω για μένα και να είναι η Σοφία. Και ένα κομπάς. Τι γάμισε, Ραμόν. Εκεί θα σώσει τον πιο αδύνατο. Ναι. Δηλαδή, αν δω ότι είναι ο Ζακ. Εντάξει, Σοφία δεν έχει. Τη Σοφία τη βλέπω, τη βλέπω. Δεν έχει κίνητρο. Δεν έχει κίνητρο. Έχει και λαό απ' έξω. Εγώ πριν μπορεί είχα δει και ένα γκρουπ μεγάλο που είναι ένα ζωστό καλλιτέχνη, την είχε μέσα. Έχει μαλακά. Έχει πει χιλιάδες μέλη. Έχει. Και καλά κάνει το μπορεί στην καλύτερα καλλιτεχνικό χώρο. Δεν έχει. Δεν ξέρω, εκεί θα δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα και ίσως να μην παίζω για το βέτο μετά. Ναι, δηλαδή σκέψω τώρα να είμαι. Εγώ τώρα φοβάμαι, δεν θέλω να παίζω. Να είμαι εγώ. Εγώ τώρα. Εγώ η Σοφία και εσύ υποψήφοι. Εγώ τώρα πάω. Δεν παίζω. Εγώ τώρα πάω προς τον τελικό. Μπορεί να τα τραβηχτώ να χάσω. Και να το αφήσω και να. Τώρα παίζει, τώρα παίζει. Τι παίζει, ρε μαλάκα. Τώρα παίζει. Και άμα είναι τριάδα, άμα είσαι εσύ, άμα είναι άμα. Και από κάτω μου και Ζακ. Δεν ήταν αυτό που είδαμε το Ζάκη, εσένα πιστεύει. Το είδε, σίγουρα. Δεν το χτυπήσουν, είναι από κάτω αυτό. Ο επόμενο. Αυτό είναι το θέμα τώρα που φοβάμαι. Τώρα. Ότι αν μπω εγώ και σωθώ, ποιο θα είναι από κάτω. Τύχη, όταν πήρα το βέτο, άνοιξε εντόνι. Τέσσερι και ένα. Αυτό είναι καλό. Αν ανοίξει εντόνι, έχω επιλογή. Αν δεν μου ανοίξει, ίσω να πάνω πλέον, φίλε. Δεν ξέρω πώ πρέπει να το χειριστούμε τώρα. Ό,τι γίνει. Αρχικά να μην χαθεί. Να το κρατήσω καθένα τον εαυτό του. Αυτά βλέπω. Γιατί θα γίνει πολύ άργο το παιχνίδι πλέον. Τέλος πάντων, μία σε αυτό τώρα. Στο παρόν, αυτό που νοιάζει εμένα είναι ότι πήγα χθες εκεί και
με διώξει με τον τρόπο του, όπως και ο αντιδήμαρχος, ότι είναι σαν να είναι δική τους το κάθισμα εκεί, ένα δικό τους εκεί. Και πρέπει να γράφουν μονάχα αυτοί. Υπάρχει τέτοια Ελληνίδα εδώ. Τον μπαμπά το θυμάσαι. Αλσχάιμερ έχεις. Ο μπαμπάς δεν θυμάσαι. Ο άντρας σου είναι. Ο άντρας σου. Ρε μάνα, ο πατέρας μας είναι. Ελάτε να τελειώνουμε. Πήγαμε στο δικαστήριο και μετά πάμε στο θεατρικό σύλλαμα. Ελάτε να σφάξουμε. Ελά τώρα, Μπέντ. Όχι. Κάτσε τη θέση σου, ναι. Εμένα αυτή είναι η τέχνη. Εκείνη εγώ. Πάω στον φίλο μου, πάω να φύγω. Λοιπόν, παιδιά, δώστε και κάτι της ειδικό μου. Καλά, αυτή εκεί που κοιμόμουν. Αυτή εκεί που κοιμόμουν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Τρελός. Έφτει σχέδιο. Ωραίο ήταν. Τώρα θα πάω εκεί, θα έρθει η Ραΐσα. Δες. Τι γίνεται μαγικό. Πάω. Ξεκινάω να πάω. Έχει τρελούς. Καθαρίζει την κουζίνα, δε. Βάιραλ. Άρα Μαρία. Αυτό το άσπρο το βλέπω εκεί, θα το... Φέρτε το λίγο το καπέλο σου. Σοβαρά, πώς το λένε. Γιατί να μου το σκίσεις. Το έκαναμε να σε φύγει. Ναι. Πού το τσάι. Έσπασε το top. Ήρθε στο top 1. Το πρώτο τι ήταν, όχι στο top 1, στο top 5. Ήταν ο Μπέντζ από εκεί. Ήταν το πρώτο και τώρα μπήκε στο number one hit. Είχαμε φορέσει φούστες γυμνή πάνω και είχαμε φορέσει κάτι φούστες και τα είχαμε βγάλει όλα κάτω. Γέλιο. Μπάλα. Κι όμως εγώ δεν σου το πω στην ορχή, λέω δεν βαριέσαι, άστος. Ναι, μωρτά, κάτσε, εγώ αυτή τη φάση, αν κάτι με πειράζει, δεν κάτσω να δώσω, να τσαντιστώ και να προκαλέσω, δίνω τόπο στην ορχή και τελείωσε. Ναι, γιατί μου αρέσει το σκεφτεί όλος από μόνος. Γιατί... Δεν μου αρέσει να τους λέω. Τι? Δεν μ' αρέσει να του το λέω εγώ τι με πειράζει για να μην το κάνω. Ναι, τι είναι το ευγενικό. Δες και θα είμαστε εδώ πέρα μια ζωή τώρα. Κατάπια και τίποτα. Δες κάση, λάμα. Οι σχέσεις μου με τον Δημήτρη Περγίδη είναι ανύπαρκτες. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η ευθύνη είναι δική του, αποκλειστική δική του υπαιτιότητα. Δεν είμαι συνενοχή σε αυτό. Εγώ, όπως βλέπατε, πάντα ήθελα να κάνω παρέα με τον Περγίδη, παρότι ήξερα ότι ο αντιδήμαρχος και ναι, δεν με συμπαθεί και το έχει δείξει πολλές φορές. Ο Περγίδης, απ' την άλλη, θεωρώ ότι, όπως το είπα και τις προάλλες, μετά την ημέρα που ήταν η αποχώρησή μου, πριν την ημέρα της αποχώρησής μου και την προηγούμενη, δείξανε το πρόσωπό τους. Ο Περγίδης δεν με θέλει εδώ, δεν με συμπαθεί ειλικρινά, δεν με ήθελε μάλλον και ποτέ και όλο αυτό το έπαιζε στρατηγικά εναντίον μου. Μέχρι που κατάλαβε ότι δεν μπορεί την Άννα να την ντουμπλάρει και να την κάνει σφουγγάρι όπως ήθελε, να κάνουμε τα story που ήθελε εκείνος και οπότε είπε να τη χτυπήσω τώρα για να φύγει. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί εγώ είχα μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Περγίδη. Πείτε το ότι επειδή είναι εξανθός, πείτε το επειδή είναι όμορφος. Πείτε το επειδή του πάνε και τα όμορφα τα πουκάμισα και τα σακάγια τα μπλε. Αλλά τι να κάνω τώρα, εγώ δεν πάω εκεί. Εχθές έδειξε για άλλη μια φορά ότι φύγει από εδώ. Εκεί η θέση είναι του αντιδημάρχου και του Περγίδη. Γιατί πήγα και κάθισα να κάνω αστεία για να κάνω τη Ραμόνα έτσι, να χαρεί, γιατί ήταν στεναχωρημένη και έκανε τη γιαγιά. Και δεν ήθελε να έρθει να κάτσει εκεί ο Περγίδης. Μου έδειχνε με τον τρόπο ότι αν δεν φύγει αυτή δεν έρχομαι, και όντως έφυγα και πήγε. Είναι άβολο να είστε στο ίδιο σπίτι και να μην μιλάτε. Δεν μου είναι άβολο να είμαι στο σπίτι μέσα και να μιλάω με τον Περγίδη. Ειλικρινά, δεν μου είναι καθόλου άβολο. Θέλω, χαμηλώνω το κεφάλι μου, αλλάζω βλέμμα, γυρίζω το κεφάλι για να μην τον δω. Και αν θέλω κάποια στιγμή να τον δω, είναι επειδή θέλω να καταλάβω το βλέμμα του. Αν είναι στεναχωρημένος ή τέλος πάντων, ναι. Μπορεί μια φορά την μέρα να τον κοιτάξω, να δω στα μάτια του πώς είναι. Έχω ανάγκη να τον κοιτάξω. Είδα πώς του γυρίζεις την πλάτη ή τον αποφεύγεις κάποιες στιγμές. Επίτηδες το κάνω και του γυρίζω την πλάτη γιατί θέλω να κρατηθώ να τον κοιτάξω. Γιατί ξέρω ότι θα τον κοιτάξω. Γιατί είναι όμορφος. Και μου θυμίζει και τον Bon Jovi, μου θυμίζει και τον MacGyver. Το Thundercards, όλους αυτούς τους χαρακτήρες που έβλεπα από μικρή
Και γι' αυτό όταν περνάει από δίπλα έχω την ανάγκη να τον κοιτάξω. Γι' αυτό λέω, αν δεν τον κοιτάξει, θα γυρίσει το κεφάλι σου και όλα καλά. Έχω αρκετή αυτοσυγκράτηση γενικά ως άνθρωπος. Σφίγγεται, γι' αυτό είναι έτσι. Κάτσε, εδώ είναι χέρι, εδώ είναι και βυζί. Εδώ είναι χέρι, εδώ είναι βυζί. Όχι, ας το χείρι, θα τα βάζω... Χαλαρά. Πώς σου φαίνεται το πάρτι? Τι? Κοτόπουλο πανέ. Κοτόπουλο πανέ. Τι είναι αυτό το από κάτω, Ζακ, το αστέρι? Α, είναι πουλί. Και ήρθε η ώρα. Σνίτσελ. It's time for schnitzel. Τι έμενε, αυγό, τι άλλο έμενε. Αυγό, γαλατάκι και... Αν είχαμε μπύρα θα ήταν ωραία. Ω, ναι. Κανονικά θέλει μπύρα. Κανονικά, ναι. Έφυγε από εδώ. Έφυγε το δεύτερο. Έφυγε το δεύτερο. Εγώ σου λέω, άκου, εγώ ήρθα ίσως να κάνω μια συζήτηση. Και δεν σου ζητάω όπως είμαστε πριν και τα φράγια έτσι. Μια συζήτηση δηλαδή που ούτε καν μιλάς, ούτε καν με κοιτάς. Και δηλαδή πες να μου φέρουν τα σεντόνια. Αυτό που δεν είναι ωραίο, καταλαβαίνεις. Αυτή η συζήτηση δεν είναι που ούτε πρόκειται να είμαστε πολύ πριν, ούτε με ενδιαφέρει να με ψηφίσεις, ούτε ήρθα για να μου φάω τον ψήφο. Καταλαβες. Γι' αυτό ήρθα. Καταλαβες. Εγώ αυτή τη συζήτηση θέλω να κάνω. Δηλαδή, λέω, σου έχω κάνει κάτι τόσο κακό που δεν με κοιτάς ούτε καλημέρα, που σου λέω καλημέρα και μου κάνεις καλημέρα. Και μείνεις μέσα. Ειλικρινά, πιστεύω ότι δεν τα έχεις σκεφτεί λίγο καλά τα πράγματα. Λίγο... Κάπου το χάνει, το πράγμα. Το ότι βλέπεις ότι δεν ταιριάζουν οι απόψεις μας, δεν ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες και τέτοιο, κομπλέ. Εγώ όμως χάρη με τη Σοφία δεν ταιριάζω, δε. Και καλημέρα και να σκόψω πατάτες άμα θες, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Από μέσα μου σκέφτομαι και λέω, η σχέση της Σοφίας με τον Παναγιώτη, τι κοινά είχε με το πόσο κοντά ήμουν εγώ με τον Παναγιώτη για να την συγκρίνει? Σου λέω, να με ψηφίσεις να μου, καταλαβαίνεις. Δεν το κάνω δηλαδή για να βάλω τον ψήφο. Απλά είσαι σε ένα σπίτι που θεωρώ ότι πρέπει να μιλάς με ανθρώπους. Είναι... Αποσυστικά θες να λέμε καλημέρα και τα τυπικά. Ναι, αυτό τα τυπικά. Λέει, ότι να μην με κοιτάς και καταλαβαίνεις. Όχι, το θέμα είναι δεν τα λες επειδή σου ζήτησα. Το θέμα είναι σου έκανα κάτι τόσο κακό. Και δεν έχω έρθει να σου μιλήσω γιατί τις δύο μέρες τώρα. Παρασκευή, Σάββατο. Σήμερα ήρθα. Λέω αφήσω το Σάββατο γιατί ξέρω ότι έφυγε η Αφροδίτη, δεν το παίρνει με τίποτα. Και εντάξει, τώρα να σου μιλήσω εγώ, θα μου πεις τώρα τι κάνεις τώρα. Του βλέπω ότι έχεις πέσει. Γι' αυτό και σου μίλησα τώρα. Ήτανε όλο το παιχνίδι κοντά μου και ήξερε πόσο πολύ είμαι κοντά με την Αφροδίτη και πόσο στεναχωρέθηκα. Θα μπορούσε απευθείας με το που έφευγε η Αφροδίτη να ερχόταν να μου πει, έλα μη στεναχωριέσαι. Νομίζω θα ήτανε πιο κατάλληλο timing για να το κάνει αυτό. Ούτε εγώ θέλω, ούτε εσύ θες να είμαστε όπως είμαστε πριν. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις για μένα. Ωραία. Απλά. Ωραία, εγώ. Αποκλειστικά. Ναι, αποκλειστικά δεν θέλω. Βλέπεις ότι εδώ μέσα δεν πάει αυτό. Τώρα το αν έξω και τέτοια το βλέπεις. Εδώ μέσα δεν πάει. Το θέμα είναι εξαιστή. Ένα γεια, ρε. Με κοιτάς τα μάτια. Δεν σου έκανα κάτι τόσο. Αυτό λέω. Καταλαβαίνεις. Σε πείραξε κάτι τόσο πολύ που δεν μου το κοιτάς. Πάλι μου κοιτάς όμως. Δεν είσαι να πεις τίποτα. Εγώ είμαι άνθρωπος που. Δεν μ' αρέσει να κάνω εκπτώσεις. Δηλαδή, ή θα είμαστε καλά, θα είμαστε μια χαρά, θα γελάμε, θα κάνουμε χαβαλέ, θα κάνουμε. Ή ας μην μιλάμε καθόλου. Αν είσαι να πεις τίποτα. Εντάξει. Τι. Όχι, απλά. Όχι, πες μου για ποιο λόγο δεν με κοιτάς καν και δεν. Ξέρεις τι, έλα πες μου τα σεντόνια, ξέρω να τα πάρω τα σεντόνια. Κομπλέ αυτό. Γιατί δεν είναι να το κάνεις αυτό. Μάλλον δεν θέλω. Δεν θες να μιλάς αυτό. Γιατί για μένα μπορεί να το βλέπω διαφορετικά και να με έχει πειράξει. Που αυτά που είπαμε. Είπες αυτό που ήθελες να πεις, οκ. Θα σου μιλάω. Όχι ρε, απλά λέω... Τελειωστό. Όχι ρε, απλά λέω, τόσο είναι η αντίδραση. Άκου, την επόμενη μέρα τσακωθήκαμε, οκ. Βλέπεις ότι αυτό δεν βγαίνει. Και σου είπα κάποια πράγματα, σε πειράξει ένα κομπλέ. Αλλά ούτε καλημέρα, τώρα να σου πειράω καλημέρα και... Είναι κάτι που είπες την κίνδυνα και με πειράξει. Είναι 7 εβδομάδες αυτά που λες συνεχόμενα.
Εγώ κάθε μισή μέρα σε μαλάκες και τα ακούω. Παίζουν αυτά που ακούς κάθε μέρα και σε έχουν κράξει αυτό. Δεν βιάζει, όλο καλά. Εγώ σου έκανα την κίνηση αυτό. Απλά τουλάχιστον να με κοιτάζει για να μην έχω κάνει και τίποτα. Γι' αυτό λέω μην έχω κάνει τόσο κακό. Παρακαλώ να αποχωρήσουν ο Γρηγόρης και ο Θέμης. Έλα, χόρεψε με τώρα για το τέτοιο. Πώς είναι φλαμμένο, έτσι. Έλα, έλα! Είναι το απόλυτο αχώρι, δεν κολλάει. Όχι, μια χαρά κολλάει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν εκεί η σκηνή, παιδιά, που με σήκωσε και μου πέταξε το τραπέζι. Δεν την έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, αλλά θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες θέλουν έναν άντρα 100%. Ήταν πολύ ωραία η σκηνή. Αν τα εννοούσε και όλα, θα τα έχουν καλύτερα. Δεν το έχει ο Μπέντζι με τον ρωματισμό καθόλου. Λέει ότι είναι ευαίσθητος, αλλά τελικά δεν είναι ούτε ρομαντικός του ευαίσθητος. Θέλει να είναι έτσι άγριος, θέλει να είναι. Και κρίμα, γιατί εγώ θέλω έναν ρομαντικό άντρα που να είναι και άντρας, έτσι. Να είναι και ρομαντικός και άντρας. Αυτό. Και άντρας. Δηλαδή, αυτό που σήκωσε ήταν πολύ ωραίο. Αλλά πιάσει με και λίγο με χάδι, χιλιά, κάνε το μαλλί έτσι. Αυτό για να γίνει γαμπρός πρέπει να περάσει από μια σχολή, να του μάθουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται σε μια γυναίκα, σε ένα θηλυκό, διότι θεωρώ ότι με όλες αυτές που έχει συνυπάρξει δεν του είχαν μάθει τα βασικά. Δεν ξέρω αν του είχαν μάθει μόνο το τι κάνουν στο δωμάτιο το ειδικό. Εκτός δωματίου δεν του έχουν μάθει τίποτα πώς συμπεριφέρεται. Έχεις βγάλει συμπεράσματα για το αν είναι καλός στις προσωπικές του στιγμές? Ναι. Πιστεύω πως ναι, εκεί είναι πολύ καλός. Τόσο πολύ τον έχεις μελετήσει? Μπορεί εκεί να του βγαίνει η ευαίσθητη πλευρά που συνέχεια τονίζει πως έχει. Ναι, μπορεί εκεί, ναι.
Έχει και το άγριο θα το έχει, αλλά πιστεύω ότι όπως και να έχει, θα είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω, γιατί είναι τόσο όμορφος άντρας. Τέλος πάντων, τα ακούει τώρα και η μάνα μου, χαίρεται. Θα χαίρεται η μάνα μου, γιατί εντάξει, επιτέλους θα πει να κοινάς αυτές που της αρέσει της κόρης μου, γιατί δεν της αρέσει και κανένας. Μπέντζ είναι πολύ ωραίο, ρε. Είναι φουλ παθητικό, ωραίο. Δηλαδή με το αυτό μπορεί να πάει 4 κιλά άνετα. Τι είναι, τα 4 κιλά πάνω. Τιγανιτό, όλο. Όλα, όλα. Σαλάτα έχει καθόλου. Είχε. Είχε. Μπορεί να έχει ακόμα, ρε. Τι είναι να βάλει ένα πιάτο στην άκρη, φίλε. Να, θα με βάλει ο Χρήστος λίγο σαλάτα. Θα βάλει, νομίζω έχουν βάλει εμείς, τώρα πάρ' το. Ναι. Τι είναι, μαλάκα, εντάξει. Άσε ρε να φάνε τα παιδιά. Μπορεί να μην έχει για όλους και ας... Αν περισσέψει θα φάω κι εγώ κάτι. Αλλιώς έχει μέσα... Έχει κλειτσένια, ρε. Τα πάντα. Άσε ρε. Έχει την τάκο, μα θες, δεν σου φέρω, ρε. Ο Μητσο φάει ότι είναι εκτός προϋπολογισμού, εμένα, ρε. Μητσο. Εκτός προϋπολόγα. Μητσο, αυτό που έκανες μέσα, ρε, το έκανες καθόλου με πάθος ή μόνο story. Ποιο? Αυτό που έγινε μέσα. Αγόρι μου, ό,τι κάνω με πάθος το κάνω. Απλά δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπάρχει feeling. Μπράβο. Ναι, φανταστικό. Πολύ όλα. Αν και μπαλάρα με φουλ. Θέλω τον Μπέντζι. Τον είπαν τον διάλεξη. Τον διάλεξη εσύ γι' αυτόν. Αυτό ή αυτό. Ωραία. Ωραία. Άιντε να τους άλλους, ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου. Ο Σόλο. Ρε το Σόλο, τον Ηλία, ρε μα. Ο Σόλο Ηλίας. Ωραίο φαγητάκι να μόνα, ε. Πολύ ωραίο. Mm. Έτσι κι αλλιώς, εγώ γενικά δεν τρώω πολύ. Δεν έτρωγα και πολύ. Προσπαθώ κάτι να τρώω, ρε παιδί μου. Εντάξει, στα φυσιολογικά πλαίσια δηλαδή. Δεν υπάρχει θέμα. Όλα καλά. Φυσικά δεν κάνουμε εκείνα που κάναμε τα εξτρά, τα γλυκά και τα θέματα. Είμαστε σε ένα ωραίο πλαίσιο. Μπενζάστα, ωραίο, ε. Άμα πάρεις αυτό, μπαίνεις 4 κιλά. Αλλά εντάξει, αυτό ήθελε να είναι... Τι κομμάτι σου, τι κομμάτι είναι αυτό? Τίποτα, κόκαλο. Κόκαλο, ναι. Ναι. Μαλακή. Την άλλη εβδομάδα θα φάμε τέντα. Για φας. Την τέντα. Την άλλη εβδομάδα θα πέσει καταιγίδα. Θα πέσει συθονία. Ένα-δύο μέρες μείναν ακόμα, Δευτέρα, Τρίτη. Λίγο κράτο, ρε παιδιά. Ποιοι είμαστε, ηρεμήστε. Θέλω να σου πω κάτι. Να σε ρωτήσω, πώς σου φάνηκε ο λόγος της. Έλα κοντά μου, πες. Πώς σου φάνηκε, τι. Ο λόγος της. Στρατηγική κόμφη. Για να κερδίζει. Δεν το κουνήσω. Δεν είχε κάτι άλλο να πει. Δηλαδή, άμα θα. Τους άλλους το σεβασμό από το σπίτι δεν το έχει. Το σεβασμό. Και αρχηγός για μένα ξεκινάει με το χαρακτήρα, όχι με τον τίτλο. Οπότε τι μπορούσε να κάνει. Να είναι χαμηλών τόνων, να κερδίσει εντυπώσεις για την επόμενη εβδομάδα που δεν θα έχει ασυλία. Επίσης, κάνει μέσα τη θεωρώ. Μπορεί να μην θέλει να πει τον αρχηγό, αλλά μέχρι τώρα ποιο δίνει τι εντολές, ρε. Έχω δει την εντολή για αυτή. Οπότε νιώθει μέσα τη, αλλά δεν θέλω να το πει. Ναι. Αυτό νιώθει. Γρηγόρη, έπεσε αυτό, έπεσε αυτό. Ναι. Άστο, Γρηγόρη έχει αποδείξει με χίλια. Τι δεν φοράει παντελόνι. Και Χριστίνα μου είπε. Δεν φοράει παντελόνι. Μέχρι και Χριστίνα μου πάνε να κάνω τσακούσμα. Αμπάλα! Τι? Φυσικά ξέρεις τίποτα, ε.
Τι δεν το πάμε. Πιστεύω, ρε φίλε. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν λέω ότι είσαι στόχος και εμένα μου λέει ποιος μου ποιος είναι ο φίλος σου. Ναι, εμένα, Χριστίνα μου λέει. Πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι. Μετά νοικιάζει τη φάση μετά, θα πήγε. Και βγαίνει εδώ πέρα και λέει, αέρα μόνο, πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι. Τι έκανα. Και λέω, ορίστε. Ναι, δεν κατάλαβα. Λέω, δεν ξέρεις την Άννα Μαρία, έτσι είναι από την αρχή. Έτσι όπως τη βλέπεις δεν έχει αλλάξει, έτσι είναι από την αρχή. Τι, δεν κατάλαβα. Τι θες να μου πεις. Επειδή τα λέει. Τα λέει, ναι. Και εγώ όταν είσαι λάθος, ξέρεις πολύ καλό, τους είπα ότι δεν συμφωνώ με κάτι, άμα δεν μ' αρέσει. Δεν σημαίνει ότι άλλο το, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά πετάχτηκε. Και μετά ήταν και η μέρα που είπε στον... Σε ποιον είπε, πώς είναι καιρός να μπει στην ομάδα, πάλι είχες την ομάδα. Η Σοφία, στον Πανέγιο. Της είδε και ραγνώσει η Αφροδίτη, ότι τα άκουσε το όνομα της, Δεν ξέρω. Θα πάμε να κάνουμε ανταβείο. Τώρα κάνουμε το μείγμα. Αυτό είναι και για κρέπες. Κάνει και για κρέπες το βράδυ. Τα λείψεις εδώ. Και όταν παίρνεις τη τούφα, που θα σου δώσω εγώ την αντάδεια τόσο, ξεκινάμε από εδώ. Μπροστά θα κάνω εγώ, θα μου κάνεις εσύ πίσω. Θα δεις πώς κάνω εγώ μπροστά. Εντάξει. Ωραία. Για να δεις. Και το παίρνεις μετά έτσι, όσο... Αυτό, κάνεις έτσι. Και το τέκτο. Ωραία. Το διπλώνεις έτσι τα. Έχεις ξαναπάψει τα μαλλιά σου. Και έτσι τα. Το έχεις ξανακάνει αυτό. Όχι. Τότε πώς κρέτεις. Αυτό το ξέρω. Ωραία. Πάει το ένα. Σιγουρή. Ναι. Έτσι πάει. Ναι, έτσι πάει. Νομίζω να αρχώνεστε, κυρία μου. Ναι. Όσο σε βλέπω, καθόλου. Τι έχω κάνει ο άνθρωπος. Καλά, θα δούμε σε 40 λεπτά τι έχεις κάνει. Για να σε κυνηγάω μέσα στο σπίτι, όχι. Αν βγει καλό, τι κερδίζω. Τίποτα δεν κερδίζω, γιατί τα μαλλιά μου είναι. Θα κερδίσω αν βγει καλό. Τι θα κερδίσω. Αχ, Θεέ μου. Μία νύχτα στο διπλό κρεβάτι. Έκλεισε. Γέλα. Πάλι λες πράγματα. Δεν λέω. Είσαι μόνος. Βάλε τα λες μόνος σου. Τι τα λέω μόνος μου. Τι λέω μόνος μου. Έκλεισε τώρα, σας. Αυτό σου λέω, έκλεισε. Μόνος. Τέλος, άμα βγει ωραίο. Μόνος. Άμα βγει ωραίο. Αν βγει ωραίο, βγει ωραίο, τέλος. Τσίκο, εντάξει. Σε μια φορά θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίνω μ' αγκαλιά μην τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Εμείς ποτέ δεν θα χωρίσουμε. Εμείς. Τις άκρες, να το κάνω έτσι λίγο μια σπάτουλα, τις άκρες. Όχι, τις άκρες. Γιατί? Τις άκρες όλες. Ναι, να κάνουμε έτσι σπάτουλα και να αφήσουμε ναι, έτσι. Κάντε. Ωρε μάνα, θα γίνει τώρα. Να σου κάνω μην το κάνεις έτσι, άμα το κάνεις έτσι δεν βλέπουμε τις άκρες. Ναι, να τις πιάσεις, περίμενε. Κάνε το έτσι με το χέρι για να το ξεχωρίσουμε. Άμα ήταν βρεγμένο, λουσμένο. Κάτω δεν είναι το πρωί, απλά έχει... Έλα, καλά στο πάω, δες. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Πω, hairstyle θα γίνει, τέλος. Προσβάλλω.
Όπου νιώθω, μου θυμίζει πάλι το Λύκειο, όταν ζωγράφησα. Και πέταμε έτσι. Εκεί μου στο μέσα στο κέντρο έχει βάλει πολύ πράγμα. Τι κάνεις, μωρέ Χρήστο. Τίποτα, εδώ. Αλήθεια, λες τώρα. Αλήθεια, το κάνεις αυτό στα μαλλιά σου. Μόνο στις άκρες το κάνουμε, βρε. Μόνο στις άκρες, βλέπεις, εδώ. Στις άκρες που έχουν ανοίξει ήδη. Ανοίξα, παίξα μου αυτή εδώ, εδώ που έχει... Έχει μπαλάρε το έτσι, εσύ τέτοιο. Θέλεις, έλα να σου κάνω. Έλα, 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 έχουμε. Τι νομίζεις, ανοίξεις πολύ, έλα. Όχι, βρε, θα ανοίξει έτσι ένα τσίκ εκεί που είναι ήδη. Έλα, έλα, κάτσε, 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 παρακαλώ. Μην ακουμπάς εσύ. Το work, piece of art. Άκου, θέλω τις τέσσερις μύτες μπροστά από την βλέπεις. Όχι, όμως είναι όλο ρε, έτσι, ελληνικό άνοιγμα. Τι ό,τι ανοίξει. Άσο, δήμαρχε, άσο. Και μου λέει, εσύ δεν τα λέμε τα τυπικά καλημέρα. Έτσι λέω, ναι, γιατί είμαστε στο ίδιο σπίτι. Και μου λέει, ωραία, τα λέμε. Και έτσι λέω, δεν τα λέμε επειδή στο απαγό, θα μένει να το θες και όλες να τα λες. Αυτό τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μου μίλαγε, ρε. Τίποτα. Γιατί κυκλοφορεί με τα σουτιά. Ε? Γιατί κυκλοφορεί με τα σουτιά. Αυτό είναι το σουτιά της. Το εσώρουχό της είναι το βρακί. Ποιο? Το σέτα αυτό φοράει το πάνω, το πράσινο. Είναι το εσώρουχό της. Φόρε, παιδί, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει ένα ντύσιμο. Ένα να πω ναι, μπράβο. Τίποτα. Ένα ντύσιμο να έχει κάνει να πω ναι. Όταν ήμουν εκεί. Δεν ξέρει κάτι, είναι το στυλ ντύσιματό σου. Εσύ έχει άλλο στυλ, αλλά μόνο έχει άλλο στυλ, καταλαβαίνει. Οπότε... Είναι αυτό το δεύτερο. Άκου, το δεύτερο. Άκου, το δεύτερο. Δεύτερο. Πολύ δεύτερο. Άκου, δηλαδή δίνεις εσύ ούτε εμένα, και είσαι δίπλα. Άκου. Και λέω Παναγία μου. Άκου, άκου. Θα σου πω ειλικρινά. Δεν πιάνω τόσο τα ντυσίματα. Είναι γούστα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το ντύσιμο. Ούτε... Θα μπορούσε σε έναν άνθρωπο να ντύνεται έτσι. Στο πάρτι, το ίδιο που είχε βρει ένα παπούτσι. Έσχος. Δεν μου αρέσει καθόλου. Εμένα, άκου. Μ' αρέσουν τα ντυσίματα. Μ' αρέσουν τα ντυσίματα αυτά που είναι τα ωραία τα τέτοια. Δεν μου αρέσουν ούτε, παραδείγματος χάρη, τα κούνια ψηλά και έτσι. Αυτές δεν μου αρέσουν. Έχω πολύ χοντρά. Ναι. Μου αρέσει το στυλ της Ραμόνης με τα τζινάκια, τα μπλουζάκια και αυτά. Και αυτό, καταλαβαίνεις. Τα σημαίνει τα ντυσίματα. Δεν θα γίνεις κατουγούμαν. Ναι. Γεια Μαρή. Γεια Μαρή, έχει εσύ. Έχεις μαύρο κολλητά όμως. Ναι. Γεια Μαρή, έχει. Ναι. Άννα Μαρία! Όχι, ωραίο είναι. Ποιο. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι εσύ. Σε αρέσω περισσότερο ή λιγότερο πριν εγώ. Ποιος μου μιλάει τώρα. Ευχαριστώ. Το ίδιο μου αρέσει. Το ίδιο. Θα να κάνεις σήμερα να παίξει εγώ τα τίρα. Το μαύρο. Μαλάκα, είσαι τρελός για δέσιμο. Τρελοκομείο, η Ελλάς είστε μαλακά, ψυχιατρικά, πω. Μην πάρεις. Άννα Μαρία, Δημήτρης Πριγύρης, Παναγιώτης, Ρόκ, ρόκ, έλα. Πάμε τώρα. Τι κάνουμε, ρόκ. Μαρία Κατγούμαν, φουλ. Πώς την έκανε του ουρά, ρε παιδιά, με σακούλα. Πέσανε, πέσανε όλα.
Τους έσκησε ο Μπούλη. Τρελάθηκε ο Μπεν. Όπω. Τι έπαθω περιγύρις, ρε μάλακα. Πατίναρε, πατίναρε, πατίναρε. Ε, πατίναρε, πατίναρε, πατίναρε. Όπα, όπα. Δεν έχει άλλο ανοίξει. Δεν έχει. Σπάσει! Πώς πήγε το χορευτικό? Εξαιρετικά. Τέλεια. Εσύ θα μας πεις. Εσύ θα μας πεις. Ήσασταν πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Τι νοσηδέα ήταν? Την είχαμε σκεφτεί Big Brother εδώ και... Μισή ώρα. Όχι, όχι, όχι. Την είχαμε σκεφτεί. Από προχθές. Να τη δούμε Joker. Εγώ είμαι Catwoman. Είδατε και την ουρά μου. Έχω και ουρά. Άννα Μαρία, πώς σου φαίνεται ο Joker? Είναι τρομακτικός. Έχει μπει ο έξω εδώ μέσα του, με τρομάζει. Είναι ο ίδιος ο Τζόκερ της ταινίας και καλύτερος, μπορούμε να πούμε. Θέλουν να πεταχτούν όλοι στην πισίνα. Χωρίς μικρόφωνα αυτή τη φορά. Κάνει κρύο, σε παρακαλώ. γιατί. Τι έπαθες πάλι? Τι είσαι νεύρα? Δεν έπαθα κάτι. Πάλι απλά όχι, δεν έχω νεύρα γιατί εγώ δεν πρόλαβα να φτιαχτώ και τώρα θα με βάλει με τρεις. Με άλλους τρεις, ναι. Και δεν μπαίνω, δεν θα μπω απλά. Γιατί όλοι μπαίνουν γκρουπάκι γκρουπάκι και εμένα με αφήνει να μπω με τη Ραΐσα. Δεν μπαίνω, ρε φίλε. Ωραία, άμα είναι να βάλει πάλι εμάς μαζί, άμα είναι. Μπορεί και να με βάλει καθόλου καλύτερα. Πάμε. Εγώ δεν μπαίνω να τσακώσει πάντως. Ο αδερφέ θυμάται χθε στο γυμναστήριο μου λέει τρε. Μόνο αυτό. Δεν τυχαίνει αυτό που κάνει. Αλλιώ τι γίνεται. Ετοιμάσου, Γρηγόρη, η ντάμα σου είναι έτοιμη. Κάμπερας. Big brother, big brother, big brother. Κλείσε πόρτα, κλείδωσε πόρτα. Σκάτσε! Ήρθε η ώρα, μεγάλε. Άντε χάσου, άντε χάσου. Να δω, ρε, να δω πώς δουλεύει το σύστημα. Μην γίνουμε ρεζίλοι στο Big Brother. Να σου δώσω μια κλωτσιά τώρα. Παρακαλώ. Άιντε. Θα χορέψουμε, θα χορέψουμε. Μου στάξεις κάτι. Ναι, Big Brother, βάλε μας ένα χορό έτσι sexy. Έτσι sexy, βάλε μας. Βάλε ένα χορό, ρε μεγάλο. Μπορώ να βάλω να χρεμίσω. Πού πας, ε? Πού θα πας? Έχεις γυρίσει καμένα, αλήθεια. Πού θα πας? Παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έλα το καλό το Oriental. Ναι, άσε τώρα τα λίγο και φιλί θα πάρεις, τώρα όλο θα πας. Να πεταχτώ, έχει κολλάει το καριόν σου. Πες την αλήθεια, το φας το μελαχτό, κολλάει το κραγιόνι. Όχι, ρε μα. Ένα λίγο, ρε, λίγο, ίσα ίσα. Σοβαρά σου μιλάω. Έτσι, πώς θα βλέπεις τώρα έτσι με αυτό. Ε? Κολλάει το κραγιόνι σου, θα μας δώσεις πεταχτό. Σταμάτα, ρε, το κραγιόν. Άμα. Φύγε, Γρηγόρη. Αλλά θα δεις σε λίγο, θα γίνει. Περίμενε. Τώρα... Αλλά δεν έχει τώρα τι. Αυτή η φούστα δεν κολλάει πολύ με το Oriental, δεν ξέρω τι. Big brother, αν μου ρίξει κανένα χάστη την ώρα που φυλάω, μη το γράψει. Τα χέρια πάρει. Ο Γρηγόρης με τη μύτη του και το γυαλί έτσι είναι για την άρα μας. Ουουου!
Ρε τη Ραΐσα, δες τα μούτρα της. Χαρά. Η Ραΐσα δεν την μπορώ. Μπράβο. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Μιλάνε πάρα πολύ μόνες τους. Σταμάτα. Το χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το τραγούδι, το καταπληκτικό που ζήτησα. Και τον ντουέτο. Δεν ξέρω αν ήμουν ακριβώς oriental 100%. Ήσουν φανταστική Ραΐσα. Εντάξει, απλά εφόσον είχα αυτά τα ρούχα, έβαλα και αυτό που κουνιέται. Εντάξει, κοιτάζω όλα, πιστεύω. Πιστεύω ότι χορεύει καταπληκτικά oriental Ραΐσα. Ευχαριστώ. Σε σημείο που θα έπρεπε να μπορώ να λέω στην αυτό, οπότε καλύτερα που ήταν έτσι δίλεπτο τραγουδάκι. Σταμάτα. Χορέψαμε ωραία, Big Brother. Ραΐσα, σε κάποια σημεία ήρθατε πάρα πολύ κοντά. Ναι. Ήταν κομμάτι της χορογραφίας. Εμένα τα έβγαινα από τα σώψιχα μου αυτό. Δεν φταίω εγώ, εσύ θες. Ναι, κάπως ξέρεις, ήταν η κλίση Big Brother και δεν ξέρω. Κάναμε λάθος βήμα και ήταν πιο κοντά, μετά το ξανακάναμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ραΐσα. Ναι, έτσι από αυτό που λες εσύ το ναι. Εγώ τη ρώτησα, μα το κραγείο είναι ανεξίτητα. Για χαλά, δώστε λίγο Γρηγοράκη. Ραΐσα. Ορίστε. Ο Γρηγόρης είναι ένας άντρας που θα έβγαινες μαζί του. Σταμάτα. Ναι. Γρηγόρη, η Ραΐσα πόσο φαίνεται? Πολύ ζόρικη. Με την καλή έννοια, πολύ ζωρική. Ευχαριστώ. Είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Μπορεί να σε ανεβάσει μια στιγμή αν είσαι πεσμένος, μπορεί να σου κάνει πλάκι, μπορεί να σου τραγουδήσει. Μπορεί να συζητήσει, αλλά μπορεί να δεχτεί και ερωτικά πειράγματα και μπορεί να σα τα αποδώσει κιόλα. Είδα κάποια στιγμή που όσο κοντά τη πήγα. Στην αρχή. Όχι, ρε, στο χορό, ρε. Σε ποιο κομμάτι. Εγώ την αρχή. Τρεις φορές έφτασα κοντά. Το πρώτο λεπτό το χάσα. Το πρώτο λεπτό. Α, το χάσε. Τα πρώτα 30 δεύτερα. Όταν με εσύ χορεύαμε, καθόμουν. Χορεύατε. Ρωμαράκα πήγα μπροστά τρεις φορές. Εγώ το βλέπω αυτό το ιδίλιο ανάμεσα στη Ραΐσα με τον Γρηγόρη, ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ανάγκη σεξουαλικής φύσης που έχει ο άνθρωπος. Είναι δύο άτομα που το έχουν αποδείξει και με τις πράξεις τους και με τις ιστορίες τους, ότι βράζει το αίμα τους. Σας μιλάει ο Big Brother, η Σοφία, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Έλα τα χάπια. Έλα τα ποτηράκια. Πού τα ποτηράκια να μαζέψαμε. Σοφία, θέλω να ανοίξεις το γράμμα και να το διαβάσεις. Αυτό είναι για μένα. Ωραία. Σήμερα ο Big Brother θέλει να κάνει ένα δώρο σε όλους. Θα συγκεντρωθείτε όλοι στο σαλόνι και θα καθίσει το κλαδόν. Η αρχηγός θα έχει στα χέρια της ένα πακέτο. Κλαδόν. Αυτό το πακέτο σε κάθε στρώση περί τυλίγματος περιέχει και ένα μήνυμα. Το πακέτο ξεκινάει να περιφέρεται από συγκάτοικο σε συγκάτοικο και μόλις φτάσει εκεί που θέλει να το στείλει η Σοφία, λέει stop. Ο κάτοχος του μηνύματος απαντάει στο μήνυμα, βγάζει τη νέα στρώση, διαβάζει δυνατά το μήνυμα, το πακέτο αρχίζει να περιφέρεται μέχρι να φτάσει στο νέο παραλίπτη. Αναπτύρα, δε. Δώσε το στον πιο παρεξηγημένο συγκάτοικο. Α, έτσι ξεκινάει, πριν το ανοίξεις και την άλλη. Stop. Το ανοίγεις, τσουκουτσούκου. Μία στρώση, σιγά σιγά. Έχουμε απεργία. Μαλάκα, έχει πολλά καλύτερα. Έχει πολλά μικρά, είναι 13. Το διαβάζεις δυνατά. Δώσε το στον πιο επιρρεπή να ερωτευτεί μέσα στο παιχνίδι. Στοπ. Μαλάκα. Το έδωσα στο Χρήστο γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ ερωτιάρης τύπος και το έχει μέσα του. Μπορεί να αγαπήσει σοβαρά παρά το νεαρό της ηλικίας του και πιστεύω ότι είναι πολύ δοτικός στις γυναίκες που έχει δίπλα του και έχει μια όμορφη πορεία με μια κατάλληλη κυρία. Το πατήσιμο είναι τραγούδι. Μια όμορφη πορεία με μια κατάλληλη κυρία.
Τι ωραίο. Θέλω. Ωραία το έχει φτιάξει. Δώσε το στον συγκάτοικο που ξεχνάς ότι υπάρχει. Που ξεχνάς ότι υπάρχει. Το σκεφτεί. Κι εγώ, είμαι σίγουρος ότι θα πει. Είμαστε... Μην καταφέρω. Φέρ' το. Έλα. Καθώ. Πες γιατί. Ρε φίλε, εντάξει, είναι ένα άτομο. Είναι ένα άτομο, ρε φίλε, που γενικότερα σε τσακωμούς από φεύγει. Το βλέπω σπίτι μαγειρεύει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Είμαι ένικος, είμαι παστόρ. Έχει τέτοιο, ρε. Πίνει ένα φαγκέικ. Λοιπόν... Δώσ' το στον κάτοικο που πρέπει να κάνει συχνότερα μπάνιο. Δεν έχουμε βρωμιά. Σκέψη ποιος δεν κάνει ένα μπάνιο. Δεν όντε ρε φίλε όμως. Δεν έχουμε βρωμιά. Όλοι κάνουμε δύο φορές τη μέρα μπάνιο. Τώρα θα το πας σε πλάκα τώρα. Τώρα σε πλάκα. Μπάνιο. Ξεκίνα το να κάνεις. Δεν είναι ωραία. Στο. Δεν την βλέπεις, δεν κάνεις. Εγώ δεν κάνω κάθε μέρα μπάνιο εδώ. Εδώ ντρέπομαι. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ήξερα. Εγώ το ξέρω. Δεν κάνω αυτό σκεφτόμουν. Δεν κάνω κάθε μέρα μπάνιο. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα μια ταυτότητα που το πήρε πάνω. Αλλά όλο μου το σώμα δεν κάνω μέρα όχι. Πάμε καθαρίζα. Αυτό είναι δίκαιο. Όχι, επειδή το καθάρισα του γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Δώσε το στο συγκάτοικο που επηρεάζεται πιο εύκολα. Επηρεάζεται να κάνει κύκλους. Ωραία, που επηρεάζεται. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Το ξέρα τόσο πολύ. Το δίνω στο φίλο το Θέμη, λόγω του ότι πιστεύω, επειδή είναι όντως ο πιο μικρός της παρέας εδώ, ότι είναι ό,τι πιο λογικό να επηρεαστεί, λόγω του ότι δεν έχει βιώσει πολλά γεγονότα έξω και παίρνει γνώμες από τρίτους που έχουν ζήσει μερικά πράγματα και αυτό δεν είναι κακό να επηρεαστεί. Ισχύει, επηρεάζομαι. Αλλά επειδή είσαι μικρή ηλικία... Πάντα το φιλτράζω. Γι' αυτό. Δώσε το στο συγκάτοικο με τον οποίο δεν θα έκανες ποτέ σεξ, ακόμη και αν ήταν ο τελευταίος άνθρωπος στη γη. Εντάξει, δεν θα δώσει μια γυναίκα. Σίγουρα. Ναι, όντως είναι εύκολο να το δώσει σε μια γυναίκα. Μα δεν το, γιατί να το δώσει η γυναίκα. Καλά, δεν μπορεί να κρίνει άντρα. Βάγει άντρα. Το δώσει όπου θέλει. Αφού είσαι άνθρωπο, εντάξει λέει. Στοπ. Στοπ. Μ' αρέσει θέλει. Ναι, εντάξει. Αυτό έπρεπε. Αυτό σκέφτηκα. Αυτό είναι αυτό που μου έρθει στο μυαλό. Αυτό έχει και δηλώσει την άποψη όμως. Μ' αρέσει θέλει σου. Τι. Του αρέσει λέει. Σε βλαμμένες. Προφανώς ο κύριος Χρήστος είναι ο κύριος Χρήστος. Δεν μη με κάλυψες. Αυτό. Τέλος χρειάζεται. Τα λόγια είναι περιττά. Ναι. Ωραία. Δώσε στο συγκάτοικο που θέλει να ξαναδείς. Που δεν θα τα ξαναδείς ποτέ από το σπίτι βγαίνοντας του Big Brother. Τι θα γίνει. Δώσ' το. Αλήθειες. Κράτο ρε Γρηγόρη. Έτα, το πάμε να πάρει και εσένα. Σχολιάζω. Γιατί την πρώτη φορά που έμεινα στο παιχνίδι στεναχωρέθηκες πολύ. Δεκτό. Πέρασε 1,5 μήνα. Ναι, όχι ρε φίλε, κάτι πρέπει να πω τώρα. Δεν είναι και δεν. Πού να το δω στο ύπνο. Δεν είπε, μονάχα την πρώτη εβδομάδα. Αυτό είναι ο σκοπός. Όχι, αλλά έχει βγει κανένα παλούκι. Παλούκι θα έχει, παλούκι θα έχει. Ένα live έχει. Εύκολο. Δώσε το συγκάτοικο που ζηλεύει περισσότερο. Και θα είναι το δώρο, ρε. Εύκολο. Αυτό είναι δώρο. Τώρα το έχω, τώρα το έχω. Στοπ. Πες κι όλο. Άκου, άμα έχει το δώρο τώρα, ήταν και τρέφω. Αιτιολόγησε. Αιτιολόγησε. Επειδή και εγώ ζηλεύω πολύ, μπορώ να την καταλάβω. Ναι, με λόγο. Είναι δηλαδή, ζηλεύει πολύ, φαίνεται. Περίμενε. Τις αντιδράσεις της. Δεν και επειδή ζηλεύω κι εγώ, την καταλαβαίνω καλύτερα από όλους εδώ μέσα. Τελικά εσύ σου ζηλεύεις από άντρες. Μπορώ να την κάνω. Μια χαρά. Δώσε τον στον συγκάτοικο που θες να πετύχεις γυμνό στο μπάνιο. Θες να πετύχεις. Δεν θα προλάβει να φύγει. Δεν θα προλάβει να φύγει. Στοπ. Στοπ. Και εγώ αυτό απάντησα γιατί. Εγώ αυτό έλεγα. Λέγε. Ναι, γιατί. Θέλουμε να δούμε το κουσούρι σου. Ήθελα να δω το κουσούρι. Τι κουσούρι έχεις. Δεν είναι σημαντικό. Θα τρελαθώ μετά. Δεν είναι σημαντικό. Δώσε το στο συγκάτοικο που ξέρει τα περισσότερα κουτσομπολιά μέσα στο σπίτι. Που ξέρει τα περισσότερα κουτσομπολιά.
σκεφτούμε λίγο. Εξάκ, είναι πολύ εύκολο. Είχες και πιάσεις πάλι. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Όχι, πρέπει να γυρνάει αυτό. Παιδιά, φάτε, κουράζεστε. Το ξέρει. Έλα, παιδιά, κάθε λίγο υπομονή. Δεν είναι δύσκολο. Α, είπες το. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο καμένος αριθμός του Big Brother είναι το 13. Το 13 πάντα κρύβει μια έκπληξη, είτε θετική είτε αρνητική. Δώσε το εκεί που νομίζεις. Τι να είναι άραγε. Το 13 είναι το δικό μου μικρόφωνο εδώ μεταξύ, ξέρετε έτσι. Το 13 είναι το μικρόφωνο. 13. Το λοιπόν, επειδή... Το 13 είναι το κρεβάτι μου. Το 13 είναι το κρεβάτι σου, ναι. Επειδή εγώ το είμαι... ασχολούμαι με αυτά, το 13 το θεωρώ πολύ αγαπημένο νούμερο. Λοιπόν... Όχι, δώσ' το εκεί που νομίζεις. Λοιπόν, είναι το δωράκι, παιδιά, μέσα. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι κακό. Σωστά. Ναι. Σου έχει τελειώνει, θα το πω. Έλα, ρε. Με τα πράτσα σου, λέτε. Κάνε κύκλο. Κοίταξε, μωρέ, κάνα δωράκι. Δωράκι, ναι, δωράκι. Δωράκι, αλλά μπορεί, δεν ξέρετε τι μπορεί να γράφει πάνω το δωράκι. Στοπ. Γιατί το μου δώσεις. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κρατάω κακίες. Κρατάω συγκεκριμένη στάση όταν ξενερώνω. Είμαι από τους ανθρώπους που όταν αγαπάνε δεν ξεαγαπάνε. Βέβαια, μπορώ να ξενερώσω ή να αποστασιοποιηθώ από κάτι που δεν μ' αρέσει, αλλά θέλω άλλος να είναι καλά. Οπότε με αυτή την κίνηση έδωσα στον Παναγιώτη, έδειξε στον Παναγιώτη ότι μπορεί να μην ήθελα να συζητήσω κάτι μαζί του, γιατί έχω απογοητευτεί από τη συμπεριφορά του και τη στάση του. Και δεν συμφωνούμε, ότι όλα καλά είναι. Είπε ότι είναι καλό για αυτήν. Και πού να λέει προτινόμενος. Λέει ο αγαπημένος. Είπε ότι είναι καλό για αυτήν. Είπε ο αγαπημένος αριθμός. Δηλαδή κάτι καλό. Πιστεύω είναι κάτι γυναικείο. Τέλειο! Βέτο. Παναγιώτη, περίμενε. Δεν θα είναι καλό, δεν θα είναι καλό. Περίμενε, Παναγιώτη, μην κουνηθείς, μην κουνηθείς. Τι. Κάτσε, παιδιά. Εδώ είναι, εδώ είναι. Μέλισσα, είχε καλή μέσα. Παιδιά, είναι αυτό ο Τζόκερ. Τι είναι? Παιδιά, ήταν μέλισσα. Ήταν σφίγγα. Η σφίγγα ήταν μέσα. Ναι, ήταν μέσα. Αυτό ήταν, η σφίγγα ήταν. Big Brother, δεν ξέρω αν το είχα. Κάτσε να ρωτήσουμε, Μπέικ, μήπως έκανε πίτσα. Η σφίγγα ήταν. Πήγαινε να πέσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μη σηκωθεί κανείς. Έλα, μαζέψε τα χαρτιά, πάμε. Ό,τι και να είναι. Παναγιώτη, τι πιστεύεις ότι μπορεί να είναι? Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει το μυαλό μου σε βέτο, μπορεί να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχω σιλία. Αυτά από τα θετικά. Από τα αρνητικά, να είμαι... Δεν νομίζω να είμαι υποψήφιος, δεν έχω κάνει κάτι κακό. Δεν ξέρω. Πες μου. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σου αποκαλύψω τώρα. Θα το μάθεις αύριο. Α, τέλεια. Εντάξει. Χριστίνα, πώς και τόσο στο Παναγιώτη. Πώς και τόσο στο Παναγιώτη, λέω. Έτσι. Να τα βρείτε. Άμα ήθελε να τα βρούμε, θα το έκανα το πρωί, ρε Ίσα. Να βάλει το μυαλό του λίγο να δουλέψει. Ωραίο παιχνιδάκι, παιδιά. Τι είναι πάνω? Είμαι ένας από τους υποψήφιους. Όχι, ρε. Όχι, ρε, λέγε. Τίποτα, αύριο θα μου πει. Λέει, δεν μπορώ να σου αποκαλύψω σήμερα. Είμαι ένας από τους υποψήφιους, λέει. Γαμάτο θα ήτανε! Γαμάτο θα ήτανε! Τέλειο, θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν θα ήταν τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Χριστίνα, έλα. Μου το έδωσες για το καλό ή για το κακό? Άκουσες τι είπα στο σχολιασμό? Ότι εσύ το θεωρείς καλό. Για μένα είναι καλό το 13. Οπότε μου το έδωσες για το καλό. Δεν ξέρω τι είναι, θα μου πει αύριο. Πάντως σε ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι υποψηφιότητα προς αποχώρηση. Όχι. Ελπίζει να είναι υποψηφιότητα προς αποχώρηση, Χριστίνα. Αυτό ελπίζω. Τι είναι αυτό, ρε. Ρε, μια αγκαλιά και ένα ευχαριστώ που μου το έδωσε. Δεν είναι ερωτικό. Δεν θέλω. Τι είναι αυτό, ρε. Έφυγες τώρα. Τι είναι αυτό. Δεν μου είπε, αύριο θα σου αποκαλύψω τι είναι. Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω σήμερα. Αν έχει κάποιο άγχος. Ή πιστεύει ότι τον μισώ ή ότι θα αρχίσω να τον ψηφίζω ή οτιδήποτε. Με αυτή την κίνηση, επειδή και εγώ θεωρώ το 13 τυχερό, είπα να το δώσω σαν ένδειξη καλής φιλίας. Ένδειξη κίνηση για φιλία, για
πώς να το πω, κάτι καλό. Μαλάκα, εσύ κάνει να τα κάνει χάλια. Για να μαζεύω εγώ. Όχι, εδώ πέρα μέχρι να το πρωί μαζεύω. Όχι. Μα δεν έχει να κάνει και κάτι άλλο. Έχω πολλά να κάνω. Δεν έχει να κάνει. Στη ζωή σου, ναι, εδώ μέσα δεν έχει πολλά. Και εδώ μέσα έχω πολλά να κάνω. Σαν τι. Α, θα να κουτσομπολεύει. Πάνε σε πιάσω. Πα να με πιάσει. Δεν γίνεται να με πιάσει, αγάπη μου. Εγώ είμαι ο leader. Μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε παίξει, που είχαμε βάλει αγόρια κορίτσια, τα αγόρια είχαν πει ότι εγώ είμαι πιο κουτσομπόλα του σπιτιού. Δεν έτυχε σε σένα ούτε το κουτσομπόλα επειδή είσαι, ούτε η τελευταία τέτοια επειδή είσαι. Και άμα το πάρουμε και διαφορετικά, με την... έπαιξες τακτικά. Πολύ σωστά έπαιξες. Έπρεπε. Για τους δικούς σου λόγους. Έπρεπε. Όχι για τους δικούς μου. Okay. Και για του αλουνού. Εσύ έπαιξε όπως θέλεις και καλά έκανες. Με αυτό που έκανε η Κριστίνα σήμερα τεμαχίστηκε, γιατί όλοι οι δικοί της θα την ψηφίσουν τώρα. Γιατί βλέπει πως θέλει να σώσει από εδώ και θα την τεμαχίσουν όλοι από εκεί. Όχι, όχι. Θα τον διαλογίσει από εκεί, ωραία, ρε. Ναι, ναι, θα πει, ξέρει, θα πει παιδιά, ή έλεγε ή καλό ή κακό. Δεν ήθελα να το δώσει σε κάποιον μας, γιατί ίσως να ήταν κακό και να τον πάρει στο λαιμό μου. Ακριβώς έτσι. Έτσι το πάει, ρε. Έτσι το πάει. Ξέρω μετά θα έρθει να το πει. Θεωρούσε ότι ήταν κάτι καλό, Παναγιώτη, γι' αυτό έδωσε σε σένα. Πω, τι ψέμα. Συμφωνεί. Είχε κάνει μοναξιά. Πώς θα κάνουμε λίγη ίντριγκα. Έπρεπε να το δώσω εκεί. Όπως θα το δώσει η Σοφία, λόγω φιλικών σχέσεων, ξέρεις ότι. Πώς θα γράψει. Λες ότι είναι το αγαπημένο μου αριθμό. Πώς θα γράψει. Δεν θα γράφει με το αγαπημένο μου αριθμό στην κοπέλα σου πιο κοντά. Ναι, αλλά με τον Παναγιώτη δεν μιλάμε. Και ο Παναγιώτης το πρωί έκανε κίνηση να τα βρούμε και τον έστειλα. Είναι μια ασυλία τώρα αυτό. Ας είναι ασυλία, αφού η Σοφία έχει ασυλία. Ή βέτο μπορεί να είναι. Άμα είναι βέτο και, και με ψηφίσουν, να με σώσει, άμα θέλει να είναι δίκαιος. Αν δεν το κάνει όμως, θα φανεί μαλάκας. Και αυτό καλό είναι. Τι είναι όλα αυτά. Κέρα στα πόδια. 9-9. Όχι εδώ. Εδώ είναι χαμόγελο. Όχι εδώ έξω, όχι εδώ έξω. Γιατί. Όχι εδώ έξω. 9-9 είναι σκορ. Α, πρέπει να πάμε τα πιάτα όμως. Συγγνώμη, θα παίζουμε υπερφυγχρέσια. Θα πέφτουν από κάτω τα ποτήρια, παιδιά. Θα τελειώσει το. Για μένα, κατά με. Θα παίζω κι εγώ, αλλά σου λέω. Α, θα παίζει εσύ. Άλλα δεν έχουμε. Έχουμε. Κι άλλα μέσα. Άλλα δύο. Άρα μόνο ένα γύρο πρέπει να παίξει στην ουσία, τώρα παίζουν κάτω. Και τέλο, θέλει να παίξει στο τέτοιο στο μπουλαπάκι. Θε να κάτσει εδώ. Όχι, να πάρω στην καρέκλα και θα κάτσω από εκεί. Να πα στην καρέκλα να κάτσω. Κάτσε εδώ, κοπελάρα μου. Όχι, θέλω να είμαι σε γρήγορο, δεν θέλω να κάτσω πίσω. Και λέγαμε ωραίες ιστορίες. Όχι, δεν θέλω να μετακινούμε τώρα τις καρέκλες. Ρε Γρηγόρη μου, όπως εννοούμε. Κάντε πασά μου. Μην ευρεάζε, Χριστίνα. 5-5 είναι. Έλα να παίξουμε, ρε. Τα νεύρα σας δεν είναι καλά. Δεν μπορεί ο Γρηγόρης, ρε. Ενοχλείται. Μπορεί να μου σπάσει τα παιδιά να μου το πει στα έσα, μην το κάνει με τρόπο. Παιδιά, τα νεύρα σας δεν είναι καλά καθόλου. Εγώ θα γίνετε φασαρία, ρε φίλε. Παιδιά, έχετε γίνει τσατάλια τα νεύρα. Δεν έχω νεύρα καθόλου. Άμα να μην τι μιλάμε κιόλα, δεν σου πούτσομαι. Εδώ δεν κρύβομαι και ιδιαίτερα. Παίζανε ένα παιχνίδι το οποίο είχε λίγη φασαρία με κάτι πλαστικά ποτήρια. Δεν με πείραζε και ιδιαίτερα, αλλά επειδή είχαμε μια ωραία κουβέντα, νομίζω, με τη Ραΐσα και το Ζακ. Δεν είπα κάτι. Με βρίασες, δε, και το κάνεις και θέμα χωρίς λόγο που θα γίνει φασαρία. Ναι, σου λέει και ο άνθρωπος θα πέφτουν κάτω. Ναι, δηλαδή κάνεις λεφτή κίνηση για να πέσουν κάτω. Ναι, σας χάλασα και τις ιστορίες. Τέλος, και το συνεχίζει, ενώ βλέπει ότι θέλει και η Ραΐσα, θέλει και ο Ζακ, θέλω και εγώ, θέλει και αυτό. Μετά μην κάνει διαλόγου σαν άποδο. Ορίστε. Σε μένα βλέπει, θα το πει μετά. Αφού σηκώθηκε και έφυγε. Σου λέει να παίξουμε, μην το πα ανάποδο του διαλόγου. Τέλο πάντων, πολύ καλά. Όχι, αυτά τα σκέφτεσαι εσύ. Σε χρονοτετέ, εγώ δεν σκέφτομαι, εγώ τι το είπα. Ναι, αφού σου μίλησε, εσύ μίλησε. Παιδάκια, τέλο, καλά όλα. Καλά όλα, δεν μαλάτε. Χάστε, εντάξει, μια χαρά. Τόπε. Ναι, τόπε, μην φουντώνετε άλλο. Όλα καλά. Αλλά μιλάτε, μιλάω μόνο εγώ, ρε φίλε. Εντάξει, όλα καλά. Να πάρει νερό. Θέλει κάποιο νερό από μέσα, Γρηγόρη. Κύριε Θεμή. Έλα. Ξέρεις, σπαστικό ήταν αυτό εδώ, γιατί. Είναι απλά νερό. Κοιτούσε μετά, έπεφτε κάτω. Εντάξει, εγώ ήθελα να παίξω. Ο Γρηγόρη δεν ήθελα να τα ακούει. Δεν θα τσακωνόμαστε μέσα. Τελείω όμω. Μου δείχνει μια θέση νευρική απέναντί μου και ότι απλά περιμένει την αφορμή, έτσι πιστεύω εγώ. Πότε θα κάνω ένα λάθος, πότε θα πω κάτι κακό, ώστε να το χρησιμοποιήσει υπέρ της εναντίον μου. Αυτό το μήνυμα παίρνω εγώ. Μπήκαμε διαβρέ. Έχει μούτρα και μιλάει. Από εκεί τη μέρα ακόμα δεν μου έχει ζητήσει συγγνώμη. Έχουμε ξαναπεράσει η εβδομάδα, έτσι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε 100 ευρώ. Αλήθεια, λες τώρα. Καλά, σοβαρά μιλάς, ρε. Αλήθεια, λες τώρα. Αλήθεια, λες τώρα. Σοβαρά μιλάς, ρε. Μην μιλάς. Μην μιλάς.
Πήγε σαν το τέτοιο στον Μπέντζι για να τα βρει με τον Μπέντζι. Εμένα συγγνώμη δεν μου είπε. Και τώρα μιλάει και από πάνω. Δεν μπορούμε να τη μιλάμε κιόλα. Τη συγγνώμη σου την είπε. Σα ευχαριστώ. Προ Θεού μπορεί να είναι το όπλο τη. Μπορεί έτσι να ξέρει να παίζει με το μυαλό, γιατί είναι έξυπνη γυναίκα, αλλά ο τρόπο που το κάνει απέναντί μου εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή να υποκινεί κάποιε καταστάσει, να περιμένει να λέω πράγματα, μαζεύει λέξει από όλο το διάλογο και θα γυρνάει μπούμερα. Λέω προσέχω, από τότε που μου το είπες εσύ, προσέχω τι λέω. Απίτητε. Το μόνο που μπορώ να πω ήθελα να το ακούσει. Επίτητε από αυτό. Ξέρει γιατί είμαστε ίδιοι χαρακτήρε με αυτήν. Εγώ το παραδέχομαι και είμαστε έτσι. Όταν βρίσκει ίδιο χαρακτήρα, θα λέω έτσι. Επειδή το κάνω πιο δώρο, σπάω στα κέρια. Καρφωθείτε, παιδιά, καλύτερα. Καρφωθείτε. Ναι, κοίτα να ερεμήσετε λίγο. Σπαστείτε. Όχι, δεν είναι, δεν έχω. Σπαστείτε, σα έγινε. Δεν έχω σε αυτό το κομμάτι, αδερφέ. Δεν μπορώ αυτό το ψέμα στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Όχι, είναι του χαρακτήρα. Επειδή ο χαρακτήρα τη κρέμεται από τι λέξει που μπορεί να τεράστιο πρόβλημα. Ο χαρακτήρα είναι. Τουλάχιστον να είναι ειλικρινή, μην είναι ψεύτρα, ρε φίλε. Μην ξεφτυλίζετε. Δεν βλέπει το Πανελλήνιο, βλέπουν κάμερε. Όπου ζεστέκεται σούζα και δεν μιλάει λάθο, τον τεντώνω. Την πιάνει έτσι, μωρέ, είναι ο τρόπο. Δηλαδή να μην την πιάσει. Να μην μιλάει καν, δεν με νοιάζει. Δεν μου λέει κιόλα φωνή τη. Αυτό είναι καθαρά δικαίωμά σου και πε τρέχει. Ναι, αλλά δεν την προκάλει. Ναι, μα το είπα. Ρε προσπαθεί να μου στείλει το λάκκο δύο εβδομάδε τώρα. Απλό. Τι να κάνουμε. Δεν το σκέφτομαι καλύτερα. Και εμένα μου στείλει το λάκκο όλοι και δεν μιλάει κανεί. Τι να κάνουμε τώρα. Μα μπορούμε να κάνουμε εγώ κάτι. Εγώ ναι, αλλά εγώ την έχω ξεχάσει. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτή τώρα δεν ξέρω τι έγινε πριν μια εβδομάδα που δεν ξέρει κανεί τι έκανα και πώ. Αν νομίζω ότι ψήφισε έξω τα μάτια μου κιόλα. Α βγει να τα δει. Και αν το έκανα μαγκιά μου, εγώ ξέρω αν έχω βρει και λόγου που το κάνω. Δεν έχω θέμα να την έχω στο έτσι. Δικό σου θέμα αυτό. Ναι, πλήρως. Δικό μου, αλλά δεν χρειάζεται να μου το κάνει να μου το μεγαλοποιεί, ρε φίλε. Να το φέρνει στην παρέα μου, ποτέ δεν σε ενόχλησα. Και θα το φέρνει συνέχεια, ρε φίλε. Δεν μπορεί να το φέρνει, εντάξει. Δημήτρη, νομίζω ότι θα είσαι προτινόμενο Συντάρτη. 150.000%. Ή θα αλλάξω λίγο κουβέντα, ρε φίλε. Να γελάσουμε λίγο. 150.000%. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, αφού έφυγε, έκατσα ηρέμησα, έκατσα καμιά ώρα με τα παιδιά και ένιωσα άσχημα. Που ένας άνθρωπος είχε κάτσει μόνο στο δωμάτιο και δεν ήθελε να είναι για δικό μου λόγο και πήγα να της μιλήσω. Αυτά είναι δεν είναι δείγματα. Ποια δεν είναι δείγματα. Αυτά δεν είναι δείγματα του χαρακτήρα του άλλου. Που να σου φωνάξω μου, την μου φωνάζεις και πας απευθείας. Πας απευθείας. Ο Μπέντζι ήρθε και με έπιασε στο δωμάτιο. Πας απευθείας και μιλάς ήρθε με τον Μπέντζι. Ήρθε και με έπιασε στο δωμάτιο, μπερδεύεσαι. Και τι. Ήρθε και με έπιασε και μου λέει: έχεις κάποιο θέμα μαζί μου. Και του λέω: όχι, επειδή μου λέει φώναξε. Λέω: όχι, εκείνη τη στιγμή απλά νευρίασε και μου φώναξε Χριστίνα. Ξεκάθαρο. Ακριβώς αυτό είπα. Εσύ μου φώναξε πρώτα και σου φώναξε εγώ μετά και σου είπα στο διάλογο. Εσύ τσίριξε πρώτα. Όχι, ρε, για τώρα. Αυτό το που το άκουσα τώρα το κόντο μεταξύ. Δεν άκουσα μέσα στο διάλογο. Τώρα το ακούω. Θα το προσπεράσουμε. Προχωράμε. Και του κάνω μία άσχημη μου είπες ηρωνικά και με 100 ευρώ τρώμε. Ηρωνικά το είπα. Ναι, αφού μαζί περπατάγαμε. Και μου λες και με 100 ευρώ τρώμε. Εσύ ήσουν στην κουζίνα ήδη. Δεν σου εδώ ήσουν, ρε. Έτσι ήμασταν. Αγάπη μου, σηκώθηκα από τον καναπέ πάντα, και θέλω... λέω σε όλους. Ναι. Δεν πειράζει, έχουμε περάσει και άλλη εβδομάδα χωρίς λεφτά και με 100 ευρώ τρώμε. Κάτσαμε στο τραπέζι, σου μιλάω. Προχώρα παρακάτω, καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Ακριβώς μετά έγινε και η σκηνή κιόλας, μετά Αναμαρία και η Σοφία. Και σου μιλάω, είμαστε διαγώνια και σου εξηγώ γιατί φωνάζω. Και λες, εντάξει, εντάξει. Δεν εξήγησες, μιλούσαν τα παιδιά. Ναι. Και είπα, ναι, είπα εντάξει, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Και μαθαίνω μετά, δεν χρειάζεται να σου πω ποιον. Μαθαίνω ότι λες, okay, ο Γρηγόρης θα τον έχω στόχο κάθε Τετάρτη, στον αυτόματο και μου το κάνει εύκολο. Το πες, δεν το πες. Όχι. Το πες, δεν το πες, ρε κοπέλα. Σας έχω κάθε Τετάρτη στον αυτόματο. Και το κάνω εύκολο. Όχι. Το πες, δεν το πες. Είπα ότι κάποιοι άνθρωποι μου το κάνουν εύκολο. Σας έχω ότι κάθε Τετάρτη στον αυτόματο. Έχω άλλες προτεραιότητες, Γρηγόρη, πριν από σένα. Εγώ έχω άλλες προτεραιότητες πριν από σένα. Ωραία. Ωραία. Είπες επειδή αυτό το εσύ με έχεις τον αυτόματο. Ναι, δεν σε έχω στον αυτόματο, έχεις μπερδευτεί. Επειδή όμως ήρθες και είπες αυτό το πράγμα. Καλά, επειδή εσύ με έχεις όμως. Και δεν σου κάνω θέμα. Εσύ με έχεις όμως και δεν ξέρω τον λόγο. Θα αφήσεις να μιλήσω. Και δεν σου κάνω θέμα και λέω άστα να θέλεις να με ψηφίσεις. Ενεγκάστα. Ενεγκάστα στα ποντιακά σημαίνει κουράστηκα. Οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι, απλά παρακολουθώ. Βλέπω κιόλας ότι έχεις τα νεύρα σου, ρε παιδί μου, λέω άσε, δεν την ενοχλώ. Με ποιον έχω τα νεύρα μου. Κάθεσαι με το παραμικρό και αρπάζεσαι. Με ποιον έχω τα νεύρα μου. Ρε Χριστίνα, τώρα πάντα σας λέω, κάθεσαι και αρπάζεσαι το παραμικρό. Γρηγόρη. Χωρίς να σε προσβάλλω, χωρίς να σου πω τίποτα, καθόμαστε σε μια παρέα. Γρηγόρη. Θεωρείς ότι εσύ εδώ μέσα το... είσαι προτεραιότητά μου, θεωρείς. Σου είπα εγώ την προτεραιότητά σου. Τότε τι είναι αυτό που μου λες. Ναι, αλλά όταν λες ότι μου το κάνει εύκολο. Που αυτό τουλάχιστον είπα ορισμένοι άνθρωποι μου το κάνουν εύκολο. Ο Γρηγόρης μου το κάνει εύκολο. Ο Γρηγόρης μου το κάνει εύκολο. Τέλος πάντων. Δεν θα κάτσω να τσακωθώ γιατί δεν είναι ο Γρηγόρης μου το κάνει εύκολο.
Δεν είμαι από του ανθρώπου που ψάχνουν να δουν ποιο είναι γιατί. Δεν είμαι τέτοιο χαρακτήρα. Ναι, ναι. Ούτε σου έκανα σκηνή τίποτα. Λέω, όταν θα βγούμε. Ρε παιδί μου. Θα δω εγώ. Ναι, και θα δει κι εσύ. Και λέω, άστι. Okay. Και στο ξαναλέω. Και θα δούμε. Ναι. Μετά θα δούμε. Μα ακούσω όμω, σου μιλάω. Ωραία. Εδώ που σε κοιτάω, μα ακούσω. Και λέω, άστιν, λέω, γιατί περνάνε οι μέρε. Όλοι εδώ αλλάζουν απόψει, δεν τι κάνω τίποτα. Και τώρα γίνεται αυτό και επειδή το παρεμηνεύεις... Ποιον άποψης αλλάξανε. Ρε εσύ, οι άνθρωποι εδώ μέσα όλοι τσακώνονται, κάνουν ράνι. Ποιοι. Με ποιον έχεις δει να τσακώνομαι εγώ. Ρε εσύ θα με αφήσεις να ολοκληρώσω. Πάλι είναι ένα, να το πω, άνανδρο παιχνίδι. Αυτό φοβάμαι πιο πολύ, Χριστίνα. Το άνανδρο παιχνίδι, δηλαδή όπως και η ίδια λέει ότι δεν είμαι προτεραιότητά της, επειδή και εγώ έξυπνο παιδί, με το δέχομαι. Αλλά αν από τώρα αυτή το ζεσταίνει, με προετοιμάζει σε δύο εβδομάδες από τώρα. Αλλά δεν θα το κάνει μόνο, έχει περάσει και δύο άτομα. Σου είπα εγώ φύγε. Σου είπα κανείς φύγε από το τραπέζι. Σου είπε κανείς μέσα στο και φύγε. Συγγνώμη, για να φύγω εγώ από κάπου πρέπει να μου το πούνε οι άλλοι. Δεν μπορώ να φύγω από μόνη μου. Γιατί να φύγει, Χριστίνα, επειδή σου παγώ, θα κάνει φασαρία. Μπορεί να μην θέλω να κάτσω άλλο. Θα παίζατε πέντε λεπτά και θα σταματάγατε. Σου είπε κανείς ότι φύγε, σήκω, φύγε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Ήρθε να μου πει να έρθω έξω και σου λέω ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να έρθω έξω. Να είσαι καλά. Με καλή καρδιά ήρθα να σου το πω πάντω να έρθει έξω. Τον Γρηγόρη πλέον τον διαβάζω πανεύκολα. Δηλαδή κάθε κίνηση που κάνει, διαβάζω για ποιο λόγο την κάνει. Οπότε πλέον έχει γίνει γραφικός, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Έχει αλλάξει γενικά ο χαρακτήρας του 180 μοίρες. Έχει αρχίσει και προκαλεί αρκετά, ειδικά από το live και μετά. Δεν με πάνε, δεν τις πάω, με ψηφίσουν, τις ψηφίζω. Εντάξει, ζήλια και από τις δύο. Είναι η αρχηγός στο τσίρκο και πραγματικά δεν την αντέχω άλλο, γιατί πλέον είμαι σίγουρος ότι είναι περσόνα, έχει 30 διαφορετικές προσωπικότητες και δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά δεν την αντέχω άλλο. Δεν έχει προσωπικότητα δικιά του, δεν έχει γνώμη δικιά του, ακούει πράγματα από άλλους και μεταφέρει ό,τι ακούει, οπότε και εκείνος μου είναι αδιάφορος και το ψηφίζω. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο χαρακτήρας του γιατί είναι αλαζόνας και εγωιστής. Δυστυχώς εγώ θα ψηφίσω το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Κακό πρότυπο, έξω να πάει να κάνει παρέα με την Τίντι.